Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα αθλητικό ραντεβού με το Ερασιτεχνικό Ποδόσφαιρο. Παρέα όπως κάθε Δευτέρα μαζί με την γλυκύτατη Φλόρα Μακρύ, που θα μας κρατήσει εκτός από συντροφιά και θα μας ομορφαίνει το πάνελ, θα μας ενημερώσει και για πολλά διάφορα. Καλησπέρα, Γιάννη. Χτυπάνε τα καμπανάκια. Χτυπάνε καμπανάκια, τι λοιπόν, γίνεται. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εβδομάδα σε όλους. Πώς είσαι? Δόξα τω Θεώ, τη γλιτώσαμε αυτό το Σαββατοκύριακο, να ξέρεις. Από καμιά αρρώστια? Όχι. Α, από τι? Σε όλη την Ελλάδα έπεσε ξύλο. Δεν υπήρχε γήπεδο για γήπεδο που να μην είχαμε μπουνοκλωτσίδια. Έτσι ακριβώς όπως σας το λέω, διότι δεν είχαμε μόνο μπουνιές, ούτε μόνο κλωτσιές. Ήταν συνδυασμός των δύο. Καταλαβές. Υπάρχει μια ισορροπία. Κατάλαβα, ναι. Όπως εσείς οι γυναίκες. Ναι, τι, έχουμε ισορροπία? Βέβαια. Άμα αρχίσετε και τραβάτε, τραβάτε παντού. Από τα μαλλιά. Να ήταν μόνο από τα μαλλιά, εν πάση περιπτώσει. Να μην την ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, Φλόρα μου. Όχι, καλύτερα. Να πάμε γρήγορα να παρουσιάσουμε και τους καλεσμένους και την Ακαδημία. Να σου ανοίξω λίγο για να ακούς εδώ πέρα. Γιατί? Μ' αφήνουν. Τα βλέπω όλα ανοιχτά, αλλά δεν ξέρω. Συγγνώμη, με βάζεις χέρι. Μισό λεπτό. Πώς ανοίγει? Λοιπόν, προφανώς την έχετε ενημερώσει την κυρία Μακρύ να μου ανοίξει την επιστροφή, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση. Μάλλον θα με βάλει σε άλλα προβλήματα. Όχι, δεν τα κατάφερα. Λοιπόν, στο διάλειμμα. Πάμε γρήγορα να καλησπερίσουμε τους εκλεκτούς καλεσμένους της σημερινής εκπομπής, που όπως κάθε Δευτέρα είναι εκλεκτοί, προέρχονται από το χώρο του Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου, τιμούν την εκπομπή και εμείς μέσα από αυτούς μαθαίνουμε αρκετά πράγματα τα οποία είναι χρήσιμα όχι τόσο για μας όσο για όλους εσάς που εμπιστεύεστε εδώ και 3 χρόνια το Πάμε Μπάλα, την μοναδική τηλεοπτική ολοζώντανη εκπομπή που τιμά το Ερασιτεχνικό Ποδόσφαιρο. Μια εκπομπή την οποία μπορείτε να παρακολουθείτε ζωντανά παράλληλα από το site του pamebala.gr. Μπορείτε να την παρακολουθείτε μέσα από την Alert τηλεόραση και φυσικά μέσα από την συχνότητα του OTE TV σε όλη την Ελλάδα. Να δώσω αρχικά την καλησπέρα μου και να ευχαριστήσω για έναν αγώνα δρόμου που έχει κάνει για να είναι κοντά μας τον κύριο Χρήστο Σκανδάλη, είναι ο πρόεδρος του αθλητικού ομίλου Καραβάς. Πρόεδρε, καλώς όρισες. Καλησπέρα σας. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Αν και το ραντεβού μας ήταν αρκετά συντονισμένο εδώ και μέρες, παρόλα αυτά οι επαγγελματικές σας υποχρεώσεις, οι οποίες είναι αυξημένες, συμβαίνουν. Σας έφεραν σε μια έτσι δύσκολη θέση, αλλά νομίζω και πρέπει να εκτιμήσουμε ότι καταβάλατε κάθε προσπάθεια και είστε εδώ δίπλα μας να μιλήσουμε για ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, για Πειραιά, προβλήματα του Πειραιά, Καραβά φυσικά. Εννοείται. Και ό,τι καλύτερο νομίζω για τις ακαδημίες σας, οι οποίες είναι σήμερα εδώ, ο ΑΟ Καραβάς με ένα τμήμα αρκετά μεγάλο των ακαδημιών, το οποίο είναι δίπλα μας και θα συζητήσουμε με τους ανθρώπους που είναι εδώ και άλλα στελέχη της διοίκησης και από το προπονητικό team για το τι ακριβώς κάνουν στον Καραβά. Δίπλα ακριβώς βλέπουμε εδώ το πολυπληθές, να το δούμε λίγο γιατί μου αρέσει έτσι γεμάτη η κερκίδα. Και βλέπω και τον κύριο Μουσελή εκεί στην άκρη με αυτό το μπερέ. Τραγιάσκα. Τραγιάσκα. Σωστά. Αυτό το κρυώσατε ή είναι new look? κάθε φορά κύριε Μουσελή σας βλέπω λίγο πιο... αλλάζετε γενικά. Είναι η ολογία της και τραγιάσκα. Για πείτε μας. Δεν φάτε τίποτα στο γύρο, σε κάνα γήποτα στο κεφάλι, τι? Όχι. Εγώ. Ναι. Και να το ρίξει όποιος θέλει, εγώ θα κάθισω να το φάω. Καλά, δεν θα αντιδράσω. Δεν θα αντιδράσετε. Όχι καθόλου. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε. Εγώ προσωπικά θα το κάνω με ιδιαίτερο δέος, σεβασμό και εκτίμηση σε έναν από τους ανθρώπους που σχετικά άργησα να γνωρίσω εδώ στην Αθήνα, ερχόμενος πριν από 3 χρόνια, αλλά οφείλω να τον αναφωνήσω πέρα από φίλο, συνεργάτη, αλλά και δάσκαλο, τον Αντώνη Δαρζέτα, ο οποίος έχει μια ξεχωριστή ιστορία στο χώρο του Πειραϊκού Ποδοσφαίρου και κυρίως στο Ερασιτεχνικό Ποδόσφαιρο. Αντώνη, καλησπέρα, καλώς όρισες. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εύχομαι να είσαι πάντα έτσι χαμογελαστός. Προσπαθούμε. Και να γράφεις με το ίδιο χαμόγελο, γιατί αντιλαμβάνομαι κατά διαστήματα, κατά καιρούς, πως δεν είναι χαρούμενα όλα αυτά τα οποία αναγκαζόμαστε να αποτυπώσουμε σε μία κόλλα χαρτί, αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι έχεις έτσι έναν ιδιαίτερο τρόπο, ακόμα και τα μη χαρμόσυνα νέα, να τα δίδεις στον κόσμο με μία άλλη ιδιαίτερη, έτσι, θα έλεγα, μορφή που πραγματικά
νομίζω ότι σε κάνει να ξεχωρίζεις και στο δημοσιογραφικό χώρο. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια, Γιάννη μου. Το έχω καταλάβει κι εγώ, γι' αυτό προσπάθησα με αυτόν τον τρόπο να δίνω ένα διαφορετικό τόνο σε ό,τι γράφω και αυτό αρέσει πιστεύω περισσότερο στον κόσμο. Να πω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος, πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ κοντά σας, γιατί είναι μια εκπομπή, όπως το είπες και εσύ, που εδώ και 3 χρόνια κοσμεί την τηλεόραση, κοσμεί το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, γιατί κακά τα ψέματα είναι η μοναδική εκπομπή που έχει κρατήσει 3 χρόνια. Δεν υπάρχει άλλη εκπομπή τηλεοπτική που να αναφέρεται στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και δυστυχώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κατά ένα μεγάλο ποσοστό έχουν απαξιώσει το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, το ξέρεις πολύ καλά. Το βλέπουμε και από τις εφημερίδες, το βλέπουμε και από τα site. 2-3 site μόνο ασχολούνται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, το οποίο είναι η πηγή του αθλητισμού. Και από εκεί ξεκινάνε. Και αυτό, φίλε Αντώνη, όσο αντέχουν οι δυνάμεις των συναδέρφων, έτσι. Ακριβώς. Υπάρχουν αξιόλογοι συνάδελφοι, υπάρχουν για μένα ήρωες, εργάτες καθημερινού ρεπορτάζ. Ωστόσο, και αυτοί είναι υποχρεωμένοι να παλέψουν για το μικρό, κατά τα άλλα, εισόδημα. Κάνουν, καταβάλουν προσπάθειες. Όλοι έχουμε όραμα για το ερασιτεχνικό. Όλοι πραγματικά δουλεύουμε, θα έλεγα, με ιδιαίτερο ζήλο. Άλλες προσπάθειες αποτυγχάνουν, άλλες συνεχίζονται, άλλες μένουν στη μέση. Εγώ το παίρνω πάντα καλοπροαίρετα. Ότι όλοι προσπαθούν και το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο έχει ανάγκη. Ακριβώς. Από ένα άρθρο, από μία φωνή, από ένα, γενικά μία προσπάθεια. Νομίζω ότι χρειάζεται μεγαλύτερη προβολή. Πιστεύω ότι δεν αρκεί μόνο αυτό που κάνεις εσύ και ορισμένοι άλλοι και από εμάς, να βάλω και τον εαυτό μου μέσα. Χρειάζεται μεγαλύτερη, περισσότερη προβολή. Γιατί το αξίζουν, τα βλέπουν τα παιδάκια αυτά εδώ, που αύριο θα γίνουν και μπορεί κάποια από αυτά μεγάλοι αστέρες του ποδοσφαίρου. Χρειάζονται την προβολή τώρα που βρίσκονται στο ξεκίνημά τους. Ναι. Που δυστυχώς τα περισσότερα μέσα το απαξιούν αυτό. Αντώνη μου, έχει και ιδιαίτερο κόστος όλο αυτό, έτσι. Αντιλαμβάνεσαι, ερχόμενος για πρώτη φορά σε ένα στούντιο το οποίο εγώ το έχω ονομάσει θέατρο των ονείρων, το δικό μας θέατρο των ονείρων. Δεν επενδύουν εύκολα τηλεοπτικοί σταθμοί σε ένα τέτοιο project, σε ένα τέτοιο κόστος, έτσι, να είναι γεμάτο προβολής, να έχει 10 άτομα προσωπικό πίσω από τις κάμερες, να υπάρχει γενικά όλος αυτός ο συντονισμός που να δίνει μια αξιοπρεπή εικόνα και για όλους εμάς βέβαια που εργαζόμαστε, αλλά κυρίως για τους καλεσμένους, για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Όμως θα πρέπει να καταλάβουν ότι αυτό που κάνεις, αυτό που γίνεται, έχει μεγάλη απήχηση στον κόσμο. Και το βλέπουμε καθημερινά. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε να πούμε αρκετά σήμερα, έτσι. Με το χαμόγελο πάντα. Έτσι και ο κύριος Σκανδάλης και αυτός γελάει. Εύχομαι και αυτός με το χαμόγελο να μας τα πει. Αν και μαθαίνουμε, κύριε Σκανδάλη, τελευταία ότι εκεί στην Θηβών, που είναι και η επαγγελματική σας έδρα, παύλα έδρες, έχετε διάφορα εκεί γραφεία πραγματικά. Ναι, μπαίνουν και βγαίνουν μέχρι και ποδοσφαιριστές Α' Εθνική Super League. Τώρα, αν μπαίνουν για να υπογράψουν, αν μπαίνουν για να βολιδοσκοπήσουν, αν μπαίνουν για μια γνωριμία ή αν μπαίνουν να πάρουν ένα κινητό από τη Vodafone, δεν το ξέρουμε. Σημασία έχει ότι μπαίνουν. Πάνω απ' όλα το ποδόσφαιρο είναι σχέσεις. Ναι. Και εσάς σας αγαπάνε, γιατί ξέρουμε ότι μπαινοβγαίνει πολλοί κόσμος καθημερινά. Δεν ξέρω αν με αγαπάνε, πάντως μπαινοβγαίνουν. Λέτε να μην σας αγαπάνε. Λοιπόν, πολύ ωραία. Τώρα, να δώσουμε την καλησπέρα μας στον Δημήτρη τον Θεοδόρο που έχουμε να πούμε, φαντάζομαι, αρκετά πράγματα για τη ΓΑΜΑ Εθνική και σήμερα. Καλησπέρα και από μένα. Έτσι. Τι σου είπα την προηγούμενη εβδομάδα για τα Σπάτα. Τσαπ. Α, για τα Σπάτα. Περάσανε. Αγία Παρασκευή και Άγιος Νικόλαος και Άγιος ο Θεός τώρα. Πήγαν εκεί στο νησί, πήραν το διπλό και φύγανε. Λοιπόν, ωστόσο, Δημήτρη, θα μας δώσεις ένα δευτερόλεπτο για να δώσουμε το λόγο εδώ στο Μπουμπουκί, στην όμορφη μας τη Φλόρα, να μας πει. Θα πούμε λίγο τους χορηγούς μας, Γιάννη, και τα δωράκια που δίνουμε, έτσι. Να δούμε την πρώτη καρτούλα. Είναι το Παρόν Κλαμπ, το οποίο προσφέρει σε 2 φίλους της εκπομπής. Κάνοντας like στη σελίδα μας Πάμε Μπάλα στο Facebook, εντελώς δωρεάν από μια ατομική κάρτα υγείας για έναν ολόκληρο χρόνο. Προσφέρει απεριόριστες και δωρεάν ιατρικές επισκέψεις, συνταγογράφηση φαρμάκων και διαγνωστικών εξετάσεων, απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις με τιμές δημοσίου, χρήση ιδιωτικού ασθενοφόρου, αιματολογικό έλεγχο, τρίπλεξ καρδιάς, παλματογράφημα, ετήσιος καθαρισμός δοντιών και τηλεφωνικό ιατρικό συντονιστικό κέντρο 24 ώρες το 24ωρο, Γιάννη. Πολύ ωραία. Δημήτρης Μαρνέρης, λοιπόν, που μας στηρίζει. Αύριο νομίζω, αν όχι αύριο, μεθαύριο θα έχετε τη δυνατότητα, θα σας δώσουμε και ένα ρεπορτάζ
από τους νικητές που βρέθηκαν στα γραφεία του Παρών Κλαμπ εκεί στην επιχείρηση του κυρίου Μαρνέρη και παρέλαβαν τα δώρα τους που κέρδισαν μέσα από την εκπομπή. Τώρα, ακριβώς, πάμε να περάσουμε και στην επόμενη καρτούλα, στο επόμενο δωράκι. Στον κορυφαίο όλων. Στο Λετζέ και Λίγκα Σπορτ, ο οποίος μας δίνει αυτό το Family Box, έναν τυχερό τηλεθέατη της εκπομπής μας. Έτσι. Λοιπόν, κάνει like στη σελίδα. Στο Πάμε Μπάλα. Πάμε Μπάλα στο Facebook στα ελληνικά. Και τι κάνει και την κοινοποιεί κιόλας. Στο προφίλ του ακριβώς. Α, μπράβο. Και μπαίνει στην κλήρωση. Εμείς λοιπόν θα δούμε ποιοι πόσοι θα επιλεχθούν. Έτσι. Και θα είναι τυχεροί. Δύο θα πάτε να πάρετε τις καρτούλες αχρίαστες να είναι. Και ένας θα πάει να πάρει αυτό το ωραίο. Αλλά είναι καλές, έτσι. Ναι, μέχρι και καθαρισμό δοντιών. Πολύ σημαντικό. Ναι. Να το πούμε κι αυτό. Έχει πολλά πράγματα. Έχει. Εσύ μια μανία και με τα δόντια, με την στοματική υγιεινή. Πού θα τη βρείτε, πού θα τη να ακούσετε τη Φλόρα σε ένα φαρμακείο. Είναι πολύ σημαντικά. Θα παίρνει τα Hexalen, ή θα παίρνει καινούργιες βούρτσες, ή θα παίρνει, δηλαδή, μπάσο ήτος. Λοιπόν. Λοιπόν, και να ευχαριστήσουμε επίσης το Bella Hair για το υπέροχο μαλλί που μου κάνει σε κάθε εκπομπή, Γιάννη. Τι λες και γι' αυτό. Και το δικό μου. Και το δικό σου, βεβαίως. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στα Πετράλαιο να βρίσκεται το κομμωτήριο, έτσι. Σκηνοθέτης λέει φτουφτουφτουφτου. Για μένα είναι το φτουφτου, έτσι. Για σένα, λοιπόν. Για ποιον. Και τα μαλλιά σου. Εννοείται. Λοιπόν, αυτά με τους ανθρώπους που στηρίζουν και με δώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μπράκτος αυτήν την εκπομπή. Να τους ευχαριστήσουμε κι εμείς. Πάμε να δώσουμε τον λόγο στον κύριο Σκανδάλη, ο οποίος είναι πόσα χρόνια στο τιμόνι του καραβά. 3-3,5 χρόνια περίπου. 3-3,5, δηλαδή αυτός ο χρόνος ουσιαστικά θα συμπληρώσει μια τετραετία περίπου. Ναι, ναι. 4 χρόνια. Λοιπόν, θέλω από τον Χρήστο του Σκανδάλη τις πρώτες του εντυπώσεις, διότι δεν είναι κάτι για σας που το δοκιμάζετε. Είναι μια συνειδητή επιλογή συμμετοχή σε μια ομάδα που φαντάζομαι ότι την αγαπάτε. Μια ομάδα που πραγματικά καθημερινά σας τρώει αρκετές ώρες και που έχετε δώσει κάτι παραπάνω από τον εαυτό σας, πέρα από τα όποια χρήματα έχετε βάλει για να βοηθήσετε το σύλλογο. Βασικά ήταν μια προσπάθεια να ενισχύσουμε την περιοχή μας, τη γειτονιά μας, τη συνοικία μας, την Κοκκινιά. Ήταν το μοναδικό ερασιτεχνικό σωματείο που είχε μείνει, ας πούμε, εν ζωή τα τελευταία χρόνια και αυτό ήταν σε μια φάση διάλυσης. Οπότε ήταν μια προσπάθεια να μαζέψουμε το τελευταίο ερασιτεχνικό σωματείο που υπήρχε στην Κοκκινιά. Συνειδητά και με πολλά προβλήματα ξεκινήσαμε μια προσπάθεια ουσιαστικά χωρίς να ξέρουμε πού θα φτάσουμε, αλλά με μοναδικό μας στόχο να κρατήσουμε ζωντανό το σωματείο. Από εκεί και πέρα, επειδή αγκαλιάστηκε από πολλούς ανθρώπους της περιοχής και βρέθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι που θέλησαν να βοηθήσουν και εκτός της περιοχής, κάθε χρόνος ήταν και ένα σκαλοπάτι παραπάνω. Μας αξίωσε δηλαδή ο Θεός κάθε χρόνο να προοδεύουμε, όχι μόνο αγωνιστικά. Από πλευράς οργάνωσης, από πλευράς αγωνιστικής, από πλευράς ανοίγματος της βάσης, όλο και περισσότερος κόσμος ερχόταν να μάθει για το σωματείο ή να ασχοληθεί με το σωματείο. Αυτή η προσπάθεια κορυφώθηκε τα τελευταία χρόνια. Για μένα η κορύφωσή της είναι αυτό που βλέπετε απέναντί σας. Mm-hmm. Ο απότερος σκοπός μας, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο έχει επιτευχθεί, δεν ήταν το να πρωταγωνιστεί η ομάδα ή το να έρθει κάποιος τίτλος. Ο απότερος σκοπός μας ήταν να μαζέψουμε όλα τα παιδάκια της Κοκκινιάς, τα οποία είχαν φύγει σε διπλανές περιοχές, γιατί δεν υπήρχε ένα σωματείο που θα μπορέσει να τα μαζέψει, να τα εξυπηρετήσει αθλητικά. Για μας λοιπόν ο ύψιστος σκοπός έχει σχεδόν επιτευχθεί, τον βλέπετε μπροστά σας. Από εκεί και πέρα η ομάδα μέρα με τη μέρα και χρονιά με τη χρονιά προσπαθεί να ανέβει ένα σκαλοπάτι σε όλα τα επίπεδα. Όπως και φέτος. Όπως και φέτος, ναι. Θα πάμε και στο φέτος. Βεβαίως. Αφού πρώτα πάρω την ετοιμιγορία και μια πρώτη εκτίμηση από τον Αντώνη Δραζέτα για το τι έχει δει αυτά τα τελευταία 4 χρόνια, πιθανότατα να μας μεταφέρει, Αντώνη, και κάτι από πιο πίσω, μέχρι και το σήμερα που πραγματικά η στόχη είναι διαφορετική. Προτού όμως ξεκινήσει ο Αντώνης, θέλω να σας ενημερώσω για δύο πολύ σοβαρά θεματάκια. Το ένα έχει να κάνει με ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ το οποίο έχει βγάλει πριν από λίγο στο το πάμεμπάλα.gr και αφορά
ένα παραστατικό, ένα φύλλο αγώνα που έχει παραποιηθεί. Έφτασε η καταγγελία νωρίς σήμερα τις πρωινές ώρες στα χέρια μας. Προσπαθήσαμε, το διασταυρώσαμε, το δέσαμε από παντού. Είναι ένα λυπηρό γεγονός για το χώρο της διαιτησίας. Αφορά τον διαιτητή κύριο Σέγκο από την Εύβοια. Όσοι θέλετε βέβαια, θα το κάνουμε και κάποια αναφορά λίγο αργότερα, όσοι θέλετε μπορείτε να μπείτε μέσα στο site του pamebala.gr και να διαβάσετε τι ακριβώς έχει γίνει, τι έχει κάνει ο κύριος Σέγκος. Ένα άσχημο γεγονός για το χώρο του ποδοσφαίρου και για τη διαιτησία. Και φυσικά να σας πούμε ότι έχουμε ένα ακόμα δυσάρεστο γεγονός. Αυτή τη στιγμή έρχεται από το Μοσχάτο. Στο Μοσχάτο που αυτή την ώρα υπάρχει μια πλήρη κινητοποίηση της αστυνομίας για ένα θέμα που αφορά την ΑΕ Μοσχάτου και για το οποίο οι συνάδελφοι όλοι απ' έξω προσπαθούν να ενημερωθούν. Θα μάθουμε κάποιες λεπτομέρειες και θα σας μεταφέρουμε σε λίγο τι ακριβώς έχει συμβεί στο ποδοσφαιρικό τμήμα του Μοσχάτου. Παναλαμβάνω, δεν είναι ευχάριστη είδηση, θα τη μάθουμε όμως σε λίγο. Λοιπόν, κύριε Δραζέτα. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε για την διαφορά που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στο αεραστεχνικό ποδόσφαιρο του Πειραιά, ότι έχει βελτιωθεί πάρα πολύ, έχει ανέβει το επίπεδο και αυτό το βλέπουμε από τις κινήσεις των ομάδων που γίνονται. Όχι από όλες, γιατί θα το πούμε και αυτό, ότι υπάρχουν τα τεράστια οικονομικά προβλήματα στους περισσότερους συλλόγους, αν όχι σε όλους, στους περισσότερους συλλόγους, αλλά βλέπουμε τα τελευταία δύο χρόνια τουλάχιστον υπάρχει μια αναβάθμιση στο χώρο. Έχει βελτιωθεί από θέμα ονομάτων, από θέμα ανθρώπων που έρχονται και παραγόντων, αλλά κυρίως και ποδοσφαιριστών που έρχονται και ανεβάζουν το επίπεδο του πειραϊκού ποδοσφαίρου. Και φτάνουμε στο σημείο φέτος να έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος, να βρισκόμαστε στο δεύτερο γύρο και να υπάρχουν τρεις και τέσσερις ομάδες από κάθε όμιλο οι οποίες διεκδικούν με τις ίδιες αξιώσεις την άνοδο. Κάτι που δεν υπήρχε παλιότερα. Μήπως όμως υπάρχουν και, είναι και πρωταθλήματα διών ταχυτήτων. Δηλαδή αυτοί που πάνε να πέσουν και αυτοί που πάνε να ανεβούν, υπάρχει μια μέση λύση. Είναι και δύο και τριών ταχυτήτων, μπορώ να το πω. Ναι. Αλλά τουλάχιστον από τις μεγάλες ομάδες, από τις λεγόμενες ομάδες που διεκδικούν άνοδα αυτής, μην βλέπουμε και πολύ καλό ποδόσφαιρο. Οι υπόλοιπες, γιατί κακά τα ψέματα, ο Πειραιάς έχει σοβαρά προβλήματα εκτός από οικονομικά και γηπεδικά. Το βλέπουμε, υπάρχει ταλαιπωρία ομάδων. Υπήρχε ένα γήπεδο τώρα, το Πέραμα, το οποίο έκανε, ενώ είχαν πει στην αρχή σε 1-2 μήνες θα είναι έτοιμο, έκανε ένα ολόκληρο γύρο, 5 μήνες για να φτιαχτεί μετά από ταλαιπωρίες. Στο ΣΕΦ όμως μέσα γίνανε 3-4 γήπεδάκια, βλέπω. Αυτά είναι, κάτι χαλιά. Αυτά είναι για προπονητικούς. Λεφτά όμως βγήκαν εκεί. Βγήκαν λεφτά εκεί. Άρα υπάρχουν, λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Και τώρα για να γίνουν κάποια γήπεδα, πρέπει, έχουν βγει κάποια κονδύλια, τα οποία αν δεν γίνουν τα γήπεδα αυτά μέχρι τον Νοέμβριο, εννοώ να γίνουν, να ανακατασκευαστούν οι αγωνιστικοί τους χώροι, αν δεν φτιαχτούν μέχρι τον Νοέμβριο, τα λεφτά αυτά θα χαθούν. Και γι' αυτό γίνεται μια προσπάθεια τώρα, τουλάχιστον να ξεκινήσουν οργανωμένα, αν και το παρελθόν μας έχει διδάξει ότι δεν υπάρχει σωστή οργάνωση στο θέμα αυτό. Συγκεκριμένα, νομίζω από την πολιτεία ξεκινάει. Ναι. Δεν μπορεί να φταίει η ΕΠΣ Πειραιά. Δεν φταίει. Μπορεί να φταίει ο εργολάβος που αναλαμβάνει το έργο. Υπάρχουν πολλά. Όπως με το Πέραμα, ολόκληρη ταλαιπωρία. Με το γήπεδο της Αίγινας είναι 16 μήνες κλειστό. 16 μήνες. 16 μήνες. Και είπανε τώρα, καλώς εγώ των πραγμάτων, το Πάσχα θα είναι έτοιμο. Εκεί θα φωνάξουμε όλη η Ανάσταση δηλαδή. Συνέτειναν πολλά πράγματα. Δηλαδή υπήρχαν πολύ κακές συγκυρίες. Μέχρι αρχαία βρήκανε, μέχρι και η θάλασσα βγήκε σκάβοντας. Γιατί έγινε κακή μελέτη, αν θέλετε να το. Και αν αυτό με λύρες να βρούμε. Ακριβώς. Τα υπόλοιπα δεν μας ενδιαφέρουν. Φλώρα. Σωστά, σωστά. Άντε. Θα την παντρέψω κιόλα, κύριε Δαρζέτα. Το καλό. Δεν θα τις πάρεις εσύ τις λύρες όμως. Δεν νομίζετε, έτσι. Όχι, κύριε Σκανδάλης. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Αντώνη, μου συνεχίζει. Λοιπόν. Και οι περισσότερες ομάδες, όπως το είπες κι εσύ, τη δεύτερη ταχύτητα ή τη τρίτη ταχύτητα. Φυτοζωούν οι περισσότερες ομάδες. Τόσο από πλευράς αγωνιστικών χώρων, όταν βλέπετε 10 και 11 η ώρα το βράδυ, μέσα στο χειμώνα, να πηγαίνουν ομάδες να κάνουν προπόνηση, είναι φοβερό. Αντίξω οι συνθήκες, δύσκολα, σχολεία, χιόνια, μικρία, τα πάντα. Και υπάρχει έλλειψη γηπέδων. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Και αναβολή, έτσι, όλα τα αναβάλουν.
Ποια? Ό,τι πρέπει να συμβεί. Εντάξει. Τώρα έχουμε τρία γήπεδα που πρέπει να γίνουν. Τρία είναι το ΣΕΦ, για το οποίο λένε ότι θα ξεκινήσει τον επόμενο μήνα. Να δούμε. Το ΣΕΦ μήπως να το ονομάσουν Άρτα εκεί. Μπορεί. Το φίδι της Άρτας. Τρία χρόνια παλεύουμε. Όχι τρία. Εγώ τουλάχιστον σε αυτά τα τρία χρόνια που έτυχε να δω να κάνουν εκεί σχολές προπονητών με τον κύριο Χολέβα. Και ο κύριος Χολέβας πολλές φορές μας είπε ότι γενικότερα. Όλο κάτι τυχαίνει, κάτι συμβαίνει, κάτι αλλάζουν. Οι εργολάβοι, τα μέτρα. Γι' αυτό μίλησα και εγώ για αναβολές. Ναι. Ακριβώς. Ακριβώς. Το πάνε όλο τώρα και πιστεύουμε ότι αν ξεκινήσει που λένε τον επόμενο μήνα, μέσα σε ένα οχτάμινο να είναι έτοιμο. Γιατί... Οχτάμινο. Ναι. Και έχουμε άλλα τρία γήπεδα, ναι, τα οποία θα πρέπει με το που τελειώνουν τα πρωταθλήματα να ξεκινήσουν τα έργα. Είναι το γήπεδο του Κορυδαλλού, το γήπεδο του Παντελής Νικολαίδης στην Άρση Βαρών στη Νίκαια. Και ένα ακόμα ποιο είναι, το Σταποδικών, στο Κερατσίνι. Ναι, τρία γήπεδα. Τα οποία αυτά, λογικά, αν ξεκινήσουν το Μάιο, θα ξεκινήσουν να είναι... Για να είναι την ατμοσφαιρική χρονιά. Γιατί εκεί πρέπει να πιέσει και η ΕΠΣ, Πειραιά, καθώς αν ξεκινήσουν τα πρωταθλήματά της και δεν έχει γήπεδα, θα έχει πρόβλημα στους ορισμούς και γενικότερα. Εδώ ένα γήπεδο είχαμε. Ούτως ή άλλως θα υπάρχει πρόβλημα μετά τον Ιούλιο, γιατί θα ξεκινήσουν προετοιμασίες οι ομάδες και τους βλέπω να τρέχουν στα βουνά και στα λαγκάδια. Λοιπόν, εντάξει, το λιγότερο τουλάχιστον. Τουλάχιστον οι ομάδες να μην το στερηθούν στην αγωνιστική περίοδο. Ωραία. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε δίπλα στον κύριο Θεοδόρου να ξεκινήσουμε την βόλτα μας στην Γάμα Εθνική. Να δούμε τι έγινε εκεί. Είχαμε διάφορα. Και τι δεν έγινε. Είχαμε διάφορα. Είχαμε Γιάννη ντέρμπι με πάθος, επεισοδιακά ντέρμπι, αγώνες οι οποίοι έφεραν ανατροπές και ανακατατάξεις κατά κύριο λόγο στην κορυφή των τριών ομίλων με τους οποίους ασχολούμαστε λίγο περισσότερο όσον αφορά βεβαίως το κομμάτι της εκπομπής. Θα ξεκινήσουμε από τον έκτο όμιλο που έχει και περισσότερο το έντονο το στοιχείο του Πειραιά, μιας και η σημερινή εκπομπή έχει αρκετό πειραϊκό στοιχείο. Να πάμε να δούμε τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής. Είναι η πρώτη του δευτέρου γύρου πλέον. Βλέπουμε σιγά σιγά δηλαδή τις ρεβάνς από τον πρώτο γύρο. Ιωνικός Προοδευτική 0-0 στο μεγάλο παιχνίδι της ημέρας, το οποίο έγινε το Σάββατο το απόγευμα και στιγματίστηκε από κάποια επεισόδια που έγιναν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Τρεις διακοπές σημειώθηκαν μέσα στον αγώνα. Τελικά το παιχνίδι ολοκληρώθηκε χωρίς νικητή, χωρίς γκολ. Περισσότερο έμεινε αυτή η γεύση του πάθους που χαρακτηρίζει αυτές τις αναμετρήσεις μεταξύ των δύο ομάδων, οι οποίες έχουν έντονη αντιπαλότητα και νομίζω ότι αυτό είναι γνωστό στην πλειοψηφία, στο σύνολο του φιλάθλου κοινού. Η Προοδευτική δεν κατάφερε να περάσει νικηφόρα από το γήπεδο της Νεάπολης. Από την άλλη όμως δεν ιτήθηκε σε ένα ντέρμπι που σημαίνει πολλά περισσότερα πέρα από το βαθμολογικό κομμάτι. Ο Ιωνικός από την άλλη πήρε έναν βαθμό, ήταν καλύτερος, είχε τις φάσεις για να πετύχει τον γκολ. Νομίζω ότι αν μια ομάδα μπορεί να μιλάει για νίκη είναι ο Ιωνικός αυτό το παιχνίδι βάσει της εικόνας που είχε ο αγώνας και των δύο δοκαριών που είχε η ομάδα του Νίκου Μαρονίτη στο πρώτο ημίχρονο. Ο Ιωνικός, ο οποίος είναι σαφώς βελτιωμένος αγωνιστικά μετά και τις προσθήκες του Ιανουαρίου, δεν έχει σχέση με την ομάδα του πρώτου γύρου. Αυτό νομίζω ότι αυξάνει τις μετοχές, τις ισοπαλίες που πήρε η Προοδευτική. Δεν ήταν δηλαδή η ομάδα, η πρωτοπόρος η οποία πάει να παίξει με έναν αδύναμο αντίπαλο. Αυτό είδαμε προχθές το Σάββατο μαζί με τους περίπου 3.000 φιλάθλους που κατέκλυσαν, μάλλον που γέμισαν σε πολύ μεγάλο βαθμό τις εξέδρες του γηπέδου της Νεάπολης. Θα δούμε πλάνα από αυτό το παιχνίδι. ΑΟΖΕΒ Γολατιού Εθνικός Πειραιά 0-3. Πέρασμα για τον Εθνικό που σημαίνει και ότι πλησιάζει στον πόντο την Προοδευτική στην κορυφή. Θα δούμε τη βαθμολογία στη συνέχεια. Ο Εθνικός, ο οποίος ήταν μέχρι να πετύχει το πρώτο γκολ στο 42ο λεπτό με τον Παυλάκη. Από εκεί και πέρα όλα είχαν γίνει πιο εύκολα. Ο Μακρυγιάννης στο 60 και ο Κατσικοκέρης με πέναλτι στο 69 εδραίωσαν την επικράτηση της ομάδας του Νίκου Νεντίδη που κάνει το 2-2 στον πάγκο του Ιστορικού Συλλόγου. Αόλου Τράκη Πέλο Πασκιάτου 3-2 σε ένα κορινθιακό ντέρμπι, σημαντικό παιχνίδι και για βαθμολογικούς λόγους βεβαίως. Ο Πέλοπας θα λέγαμε ότι έπαιζε ένα από τα τελευταία του χαρτιά. Ουσιαστικά με αυτή την ήττα καταδικάζεται ή μάλλον έρχεται σε πολύ δύσκολη θέση. Θα το δούμε στη συνέχεια το γιατί. Ο Άουλου Τράκη απ' την άλλη συνεχίζει να παλεύει με αξιώσεις για την παραμονή στην κατηγορία και από εδώ υπάρχουν φάσεις, υπάρχουν παράπονα από τη διαιτησία στην πλευρά του Πέλο Πακιάτου για τις δύο φάσεις πέναλτι οι οποίες υποδείχθηκαν υπέρ των γηπεδούχων και σε μεγάλο βαθμό καθόρισαν βεβαίως την συνάντηση. Και Γιάννη, νομίζω ότι θα έχουμε και μια επικοινωνία με έναν άνθρωπο από τον Πέλοπα για να μας μεταφέρει αυτή την
στιγμή την ατμόσφαιρα, το κλίμα που υπάρχει στην ομάδα του Κιάτου. ΑΣ Ρόδος ως πρόπυργος 3-0, άνετη επικράτηση, όπως μαρτυρά βεβαίως και το τελικό αποτέλεσμα για τους νησιώτες, οι οποίοι παραμένουν ζωντανοί και εκείνοι στη διεκδίκηση της πρώτης θέσης. Θα δούμε και από εδώ πλάνα, η Άλυσος ως Κερατσίνη 1-0, η μεγάλη νίκη για την ομάδα, την έτερη ομάδα της Ρόδου. Διαγόρας Ρόδου είχε ρεπό. Πάμε να δούμε και την βαθμολογία. Προοδευτική μετά από 11 αγώνες, 12 αγωνιστικές, 24 βαθμούς, και βλέπουμε εδώ τον Εθνικό πλέον που έχει πλησιάσει σε απόσταση αναπνοής. Νομίζω ότι μπαίνει σε νέα φετηρία το πρωτάθλημα, με δεδομένο ότι υπάρχει και η αναμέτρηση των δύο ομάδων με τον Εθνικό γηπεδούχο. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η συνέχεια βεβαίως, και η κόντρα που μένει να δούμε σε αυτόν τον όμιλο. Ο Ιάλισσος είναι κοντά και αυτός έχει 20 βαθμούς. Ο Διαγόρας πλέον έχει κάνει το ρεπό, έχει 18, όσους και ο ΑΣ Ρόδος. Το Κερατσίνη έχει 16, που δεν κατάφερε να πάρει κάτι σε ακόμα ένα εκτός έδρας παιχνίδι. ΑΟ Λουτράκη 15 και πλέον κάτω από τη γραμμή πάλι ο Ιωνικός, μετά το ισόπαλο αποτέλεσμα στους 14 βαθμούς. Να δούμε και τη συνέχεια. Ο Ασπρόπυργος στους 10 πλέον αρχίζει να δημιουργείται μια διαφορά ανάμεσα στις τρεις ομάδες και την γραμμή του υποβιβασμού. Πέλο Πασκιά του 6 βαθμούς και ο ΑΟΣ Ζευγολατιού χωρίς συγκομιδή στην τελευταία θέση. Νομίζω ότι είναι πλέον το μαθηματικό κομμάτι για να επιβεβαιωθεί ο υποβιβασμός της ομάδας Κορινθίας. Γιατί δεν τα παράτανε? Γιάννη, θα διαφωνήσω μαζί σου. Δεν είχαμε ξανακάνει την προηγούμενη Δευτέρα αυτή τη συζήτηση. Τσάπα τα έξοδα. Μπες, βγες, πήγαινε, κάνε. Μάλλον, εντάξει. Με τη διαχείριση που έχουν κάνει οι άνθρωποι του Ζευγουλατίου, νομίζω ότι τα έξοδα είναι πολύ μειωμένα. Ουσιαστικά είναι η διαιτησία και κάποιες μετακινήσεις. Με παιδιά του χωριού που παίρνουν ευκαιρίες που ανδρώνονται ποδοσφαιρικά σε αυτό το επίπεδο, σε ένα υψηλό ανταγωνιστικό περιβάλλον. Νομίζω ότι μόνο ωφέλη έχει να αποκομίσει ο ΑΟΣ Ζευγουλατίου. Και πολύ μικρή σημασία έχει αν θα υποβιβαστεί ή όχι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε λίγο στον έκτο όμιλο να δούμε τα τρία παιχνίδια πρωτού περάσουμε στον 7ο. Βεβαίως, να δούμε Ιωνικό, τέσσερα, γιατί έχουμε πρόβλημα με το Ρόδος ΑΣ Πρόπυργος, έτσι, ναι, σωστά. Ωραία. Θα το ελέγξουμε, λοιπόν, αλλά πάμε ωστόσο να δούμε τον Ιωνικό. Ιωνικός. Λοιπόν, να δούμε εδώ κάποια πλάνα από τον ντέρμπι. Είπαμε εδώ. Δεν είναι Ιωνικός, πού είναι εδώ, Λωρίδα Τσιγκαζάς. Δεν είναι Ιωνικός, αλλά ξεκινάμε. Νομίζω ξεκινήσαμε με το βίντεο. Τι έγινε εδώ? Των επεισοδίων, το κλίμα βεβαίως ήταν. Βυρητός, που... βάλε εκεί ένα τέτοιο. Κρόλ να τρέχει. Εδώ βυρητός. Ήταν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, φαίνεται νομίζω. Δυστυχώς όμως αμαυρώθηκε και από κάποιες άσχημες στιγμές. Θα δούμε λοιπόν κάποια πλάνα. Εδώ είναι η εκτέλεση του φάουλ από τον Αλεξίου που στέλνει την μπάλα στο δοκάρι. Η πρώτη μεγάλη στιγμή για τον Ιωνικό να πάρει το προβάδισμα. Ο Ιωνικός, ο οποίος είχε πίεση πριν το παιχνίδι, είναι φυσιολογικό αυτό. Δεν έπρεπε πουδενή να χάσει σε αυτό το μάτς. Στο τέλος δεν κατάφερε να πάρει το maximum. Είπαμε όμως ότι ο Ιωνικός πλέον πατάει καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και αυτό έχει μεγάλη αξία. Εδώ υπάρχει μια σύραξη περίπου ενός λεπτού στον αγωνιστικό χώρο. Είναι η μοναδική. Όχι, διαμαρτυρίες απλά έχουν εκεί τα παιδιά. Είναι η μοναδική κακή στιγμή εντός εισαγωγικών μεταξύ των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων στο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα έδειξαν πάρα πολύ καλή συμπεριφορά οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Σε πολλές περιπτώσεις υπήρξαν και εκείνοι που παρενέβησαν για να παίξουν ρόλο πυροσβέστης σε όσες περιπτώσεις πήγαν να ξεφύγουν τα πράγματα. Εδώ υπάρχει είναι το δεύτερο δοκάρι. Εδώ μόλις ο Μπογοσιάν σουτάρει, στέλνει την μπάλα στο αριστερό κάθε το δοκάρι του Μπαντίκου, ο οποίος πέρα του ότι ήταν παρόν σε όσες περιπτώσεις χρειάστηκε, είχε και την τύχη με το μέρος του σε αυτές τις περιπτώσεις. Η προοδευτική εδώ προσπάθησε να απειλήσει με αυτό το σουτ του Μάρη που πέρασε λίγο out. Είναι η καλή στιγμή από πλευράς της ομάδας του Κορυδαλλού. Εδώ πέρα έχουμε περάσει στο δεύτερο ημίχρονο για να δούμε. Μια... Είναι η μοναδική στιγμή που είπες που διαμαρτύρονται. Όχι, εδώ υπάρχει η αποβολή δεύτερη κίνδυνο στον Καλαϊτζίδη. Είναι αγωνιστικό, είναι μέρος του αγωνιστικού κομματιού αυτό. Η προοδευτική για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σε αυτό το γήπεδο, με αυτόν τον αντίπαλο, μένει με 10 παίχτες και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά καταφέρει να φύγει χωρίς ήττα. Υπάρχουν κάποιες άλλες καλές στιγμές, λίγες είναι η αλήθεια στο. Και αυτή η φωτογραφία είναι από αυτό το παιχνίδι, νομίζω. Θα δούμε πρώτα τα επεισόδια. Να πάμε να δούμε τα επεισόδια πρώτα, ναι. Γιάννη, για να εξηγήσουμε. Δώστε λίγο πίσω την εικόνα, θα σας πούμε για ποιο λόγο την επιλέξαμε. Λοιπόν, πάμε στο βίντεο με τα επεισόδια. Ναι, να περάσουμε να δούμε το δεύτερο κομμάτι. Ποιος λιποθύμησε εκεί? Του ντέρμπι. Ποιος οργιάστηκε κάτω?
Εδώ είναι ο Φαμπίνι, ο οποίος πέφτει στον αγωνιστικό χώρο, αποκροτήρα που σκάει δίπλα του. Ήταν πολύ δυνατός ο Κρότος, όπως μετέφερε και ο Κωνσταντίνος Ράπης από τον αγώνα, από την γήπεδο, όπου περιέγραφε το μάτς για λογαριασμό της Portal TV. Εδώ είναι η δεύτερη στιγμή έντασης που υπάρχει και θα δούμε τον Τσαγκαράκη, τον διαιτητή, μάλλον το έγινε αυτό, να δέχεται μπουκάλι στο κεφάλι από οπαδό του Ιωνικού. Λίγο αργότερα ο διαιτητής, ο Χανιώτης ρέφερη, κάλεσε τους βοηθούς του για να κατευθυνθούν προς τα αποδυτήρια, προς τη Φυσούνα. Θα δούμε τώρα την κίνηση του διαιτητικού τρίου μετά από, από αυτό το στιγμιότυπο, από αυτή τη στιγμή έντασης στο δεύτερο πλέον ημίχρονο. Οι διαιτητές λοιπόν αποχωρούν προς τα αποδυτήρια και εκεί θα πέσει και μια φωτοβολίδα, θα γίνει μια ρήψη φωτοβολίδας. Ασφαλώς όλα αυτά έχουν καταγραφεί στο φιλοαγώνος. Ήταν πολύ τεταμένο το κλίμα και νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό αδικεί και γενικότερα την πολύ καλή ατμόσφαιρα, ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα που δημιούργησε η πλειοψηφία του κόσμου του Ιωνικού, καθώς Γιάννη, νομίζω ότι αυτά τα συμβάντα είναι απομονωμένα άτομα. Είναι μεμονωμένα. Ενώ να ενημερώσουμε ότι μόλις τώρα ο Ολυμπιακός πέτυχε γκολ επί της Λαμίας, προηγείται 1-0 στο πρώτο 20 λεπτό του αγώνα στο Καραϊσκάκι, στα πλαίσια της Super League. Όμως, καθώς βλέπουμε εδώ αυτές τις πραγματικά προβληματικές εικόνες για το ποδόσφαιρο, ο διαιτητής έκανε το αυτονόητο, αλλά δεν συνέχισε να κάνει το αυτονόητο. Και εδώ παίρνω το λόγο από τον Δημήτρη, ο οποίος μπορεί να παρέμβει, και η Φλόρα και οι καλεσμένοι μας, για να πω δύο πραγματάκια τα οποία είναι πάρα πολύ απλά και κατανοητά. Άκρος δημοσιογραφικά, αν θέλετε, διότι αυτές οι εικόνες, αυτές που είδαμε στο γήπεδο του Ιωνικού, ασφαλώς και είναι εικόνες τις οποίες δεν θέλουμε να βλέπουμε στα ελληνικά γήπεδα. Αν η χώρα μας πηγαίνει πίσω 100 χρόνια ποδοσφαιρικά, πάει για αυτούς ακριβώς τους λόγους. Διότι οι λίγοι στέκονται εμπόδιο στους πολλούς. Εκεί που υπάρχει λοιπόν ο θαυμασμός για το κλίμα που δημιουργήθηκε μέχρι ένα σημείο, το ότι πήγανε 3.000 κόσμος, το ότι φωνάξανε, γιατί έχουμε ανάγκη από τον κόσμο να επιστρέψει στα γήπεδα, αυτό φωνάζουμε. Έρχονται λοιπόν με αιτία και αφορμή ένα ντέρμπι, που το δέχομαι μέχρι εδώ, είναι ένα ντέρμπι, αλλά θα πρέπει να βάλουμε και ένα φρένο, θα πρέπει να βάλουμε ένα μέτρο σε κάποια στιγμή και για να μην θρηνήσουμε θύματα, γιατί αυτή την καραμέλα τη λέμε διαρκώς, συνεχώς επιμένουμε, αλλά και γιατί θα πρέπει σε κάποια στιγμή να αντιληφθούμε ότι δεν μπορεί να πάει αυτή η χώρα η άμυρη παρακάτω. Δεν μπορούμε, όσο και να παλεύει ο Μαυρόπουλος, η Μακρύ, ο Θεοδόρου, ο Ράπτης και όλοι οι δημοσιογράφοι που δουλεύουν για αυτό το άμυρο το ποδόσφαιρο, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα εάν συνεχίσουμε να βλέπουμε αυτούς τους ηλίθιους. Ένας, δύο, τρεις είναι, δεν είναι παραπάνω. Και τρεις ίσως είπα πολλούς. Να δημιουργούν προβλήματα στην ομάδα τους. Γιατί είμαι βέβαιος ότι καμία διοίκηση του Ιωνικού, καμία διοίκηση της Προοδευτικής, καμία διοίκηση του Εγάλεου, του Κερατσινίου και οποιασδήποτε άλλες ομάδες δεν θέλουν να βλέπουν αυτές τις εικόνες. Είμαι απόλυτα βέβαιος. Και να πληρώνουν και τα τσουχτερά πρόστιμα. Θα έρθουν πρόστιμα. Θα έρθει ενδεχομένως τιμωρία. Θα έρθουν άλλα προβλήματα. Με αποβολές, με χίλια δυο. Και είμαι σίγουρος ότι οι διοικήσεις δεν θέλουν αυτές τις εικόνες. Θα πρέπει λοιπόν να καταβάλουμε όλη μια προσπάθεια να απομονώσουμε έναν βλάκα ή δύο ή τρεις, όσοι βρίσκονται δίπλα μας, για να προστατέψουμε το ποδόσφαιρο. Διαφορετικά είναι επιλογή σας. Ρίξτε άλλες 10 κροτίδες. Πετάξτε και τούβλα αν θέλετε. Πυροβολήστε αν θέλετε. Μην περιμένετε όμως η ομάδα σας να πάει μπροστά. Είστε εμπόδιο στον Ιωνικό κάποιοι, επαναλαμβάνω λίγοι. Φωνάξτε, πετάξτε χαρτάκια. Ανάψτε και μερικά καπνογόνα. Μέχρι όμως ένα σημείο. Βοηθήστε το ποδόσφαιρο. Αν δεν το βοηθήσετε εσείς, μην περιμένετε να το βοηθήσουμε εμείς. Δεχτήκαμε πιέσεις σήμερα πολλές. Να αποκρύψουμε τα βίντεο. Να μην μιλήσουμε. Όχι. Το καθήκον μας και η δημοσιογραφική δεοντολογία μας επιβάλλει να κάνουμε κατηχητικό σε κάποιους ανεγκέφαλους που θέλουν να επαναλαμβάνουν να στέκονται εμπόδιο στους πολλούς, γιατί είναι λίγοι. Και εμείς είμαστε εδώ σε αυτό το βήμα για να βοηθήσουμε το ποδόσφαιρο, να το υπερασπιστούμε και να το προβάλλουμε. Στεναχωριόμαστε, αλλά είμαστε απέναντι σε αυτούς
που στέκονται εμπόδιο στις διοικήσεις. Κύριε Σκανδάλη, είστε πρόεδρος. Βάζετε λεφτά μαζί με τους συνεργάτες σας, με τους φίλους σας, με την παρέα σας. Είναι δυνατόν να σας πρεσβεύει μια εικόνα? Αύριο θα μεγαλώσει ο καραβάς. Πιθανότατα να ανέβετε και μια κατηγορία. Θέλετε αυτούς τους ανθρώπους δίπλα σας? Θέλετε αυτές τις ενέργειες που θα διώξουν τα παιδάκια από το γήπεδο με τους γονείς, ή να αποβάλλετε αυτούς τους λίγους? Θα σας πω κάτι πιο απλό. Είναι φοβερό μια προσπάθεια ολόκληρης διοίκησης, οικονομική ή οποιαδήποτε άλλη, μια προσπάθεια και δεν ξέρω και εγώ πόσων ακόμα φιλάθλων, να καταδικάζεται από μια κίνηση ενός, δύο ή τριών. Αυτό είναι το πολύ άσχημο. Μα εδώ παρακαλάμε να πάει ο κόσμος στα γήπεδα. Και έρχεται. Ήρθε, έστω και με ένα ντέρμπι. Ναι. Και τους διώχνεις? Δεν είναι μόνο τους διώχνεις. Θα μπορούσε, π.χ., δεν ξέρω τώρα για τον Ιωνικό ή την Προοδευτική, μια οποιαδήποτε ομάδα να καταδικαστεί και αγωνιστικά από μια κίνηση ενός αναγκέφαλου. Μια τιμωρία, ένας μηδενισμός, δεν θέλει πολύ. Είμαι υπέρ του πάθους. Κι εγώ. Πρόεδρε, είμαι υπέρ της ατμόσφαιρας. Γιατί είμαστε γήπεδο, είναι το ποδόσφαιρο. Σε αυτό μεγαλώσαμε, παθιαζόμαστε. Αν θέλω να πάω στην εκκλησία, πάω το πρωί στις 9 η ώρα. Μάλλον ψέματα. Πριν τις 10 δεν ξυπνάω την Κυριακή. Θα πάω στις 11 η ώρα στην εκκλησία, ανάψω ένα κεράκι και θα φύγω. Λοιπόν, αλλά είναι αδικείτε τον Ιωνικό, παιδιά. Κάνετε κακό στην ομάδα σας. Θέλω την ετοιμιγωρία του Αντώνιου Δαρζέτα για να πάμε σε απαραίτητο break. Δυστυχώς αυτά τα λίγα άτομα κάνουν μεγάλο κακό στο ποδόσφαιρο. Περιμέναμε πόσο καιρό για να δούμε τόσο κόσμο στο γήπεδο στη Νεάπολη προχτές. Και αυτός ο κόσμος αναγκάζεται να φύγει πάλι με τον τρόπο του. Γιατί είναι ορισμένοι κακοί που υπάρχουν παντού, και στην Προοδευτική και στον Ιωνικό και στο Εγάλιο και σε άλλες ομάδες. Αυτοί λοιπόν οι λίγοι άνθρωποι, αν μπορούμε να τους πούμε ανθρώπους, κάνουν μεγάλο κακό στο ποδόσφαιρο. Και τη στιγμή που προσπαθούμε όλοι μας από την πλευρά μας να φέρουμε τον κόσμο στα γήπεδα, δυστυχώς τον διώχνουμε με τον τρόπο αυτό. Το θέμα είναι ότι μένουμε στα λόγια πάντα. Πρέπει να ληφθούν κάποια στιγμή μέτρα. Με το να λέμε ότι να απομονωθούν οι κακοί, πώς θα απομονωθούν οι κακοί? Πρέπει κάτι να γίνει σοβαρό. Θα γίνει, κύριε Δραζέτα. Κάτι έχουμε να γίνει. ΕΠΟ εξυγίανσης έχουμε τώρα. Ναι. Θα τα αλλάξουν όλα. Ακριβώς τώρα. Θα αρχίσει ο ήλιος να βγαίνει από τη Δύση τώρα. Περιμένετε. Θα κάνουν θαύματα εκεί στην ΕΠΟ. Έτσι. Διαλύσατε την ΠΑΕ ποντίον επάνω στην Κομωτινή για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Έτσι. Γιατί έπρεπε να γίνει του Γκαγκάτσι και του Γαβριλίδη. Αμφιβάλλαμα ξέρει ο Σαββίδης τι έχει γίνει, έτσι. Αλλά είναι η απόλυτη ντροπή, είναι η απόλυτη ξεφτύλα αυτής της ελληνικής ποδοσφαιρικής συμμορίας, όχι ομοσπονδίας. Γιατί κάποτε μιλούσατε για εγκληματικές. Να τα δεχτώ όλα, εφόσον τελεσιδικήσουν, εφόσον τιμωρηθούν, εφόσον προχωρήσουν όλες αυτές οι υποθέσεις, και εγώ είμαι μαζί σας. Ελάτε όμως που εσείς καταφέρατε μέσα σε 3 μήνες να έχετε κάνει 3 χειρότερα από αυτά που ενδεχομένως καταλογίζονται σε κάποιους που ήταν καθεστώς 20 χρόνια. Ντροπή. Να περάσουμε λίγο. Θα πάμε σε, κάτι θέλει ο Δημήτρης και πάμε σε break. Ναι, όχι, πολύ γρήγορα να πούμε απλά για το διαιτητή ότι προφανώς μπορεί να σκέφτηκε το τι θα επακολουθούσε αν προχωρούσε σε οριστική διακοπή. Γιατί Γιάννη έκανες μια. Δημήτρη, ένα σχόλιο. Άμα δεν σπάσω, αν δεν σπάσω αυγά, ο μελέτα δεν κάνω. Εντάξει. Όμως από ένα πρόσωπο. Νομίζω ναι, όλα, έχουν, πιο... όλα έχουν το κόστος τους, Δημήτρη. Επαναλαμβάνω. Ξέρεις πολύ καλά τι προηγήθηκε κατά τη σημερινή μέρα. Τι σου είπα όμως, όχι, οφείλω εγώ τουλάχιστον να πάρω θέση. Πρέπει, μας βλέπει κάποιος σοβαρός αριθμός κόσμου. Εμείς εδώ πρέπει να περάσουμε μηνύματα. Πρέπει να δώσουμε να καταλάβει ο κόσμος. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να σας καταδικάσω αυτούς τους λίγο. Εμένα με ενδιαφέρει να αρχίζουμε να σκεπτόμαστε σωστά για να βοηθήσουμε το ποδόσφαιρο. Το πιο εύκολο ήταν να πάμε στο παρακάτω παιχνίδι, να σας πούμε καλημέρα, καλησπέρα, γεια σας και να τελειώσουμε. Εντάξει, λοιπόν, Δημήτρη. Να περάσουμε το μήνυμα της φωτογραφίας. Ναι, μπράβο. Το μήνυμα για να πάμε σε break. Να δούμε τη φωτογραφία και μετά στο break γρήγορα. Είναι την ίδια ώρα από το παιχνίδι της Ριζούπολης για τη Super League Απόλλων Σμύρνης Πανιώνιος. Πανό κοινό των οπαδών των δύο ομάδων. Μάνα Σμύρνη, σήμερα παίζουν τα παιδιά σου. Αναφέρεται στο πανό. Εξαιρετικό κλίμα και μετά το τέλος του αγώνα οι φίλοι του Απόλλωνα φώναζαν ρυθμικά Πανιώνιος και οι φίλοι του Πανιωνίου ρυθμικά Απόλλων. Και ας είχε λίγο κόσμο. Αυτό γινόταν την ίδια ώρα στη Ριζούπολη. Και ας είχε λίγο κόσμο. Δεν πειράζει. Είχε αρκετό κόσμο γιατί αυτή η πλευρά της εξέδρας δεν είναι αυτή που μαζεύει τον κόσμο. Είχε σίγουρα λιγότερο από τον ντέρμπι του Πειραϊκού. Α, είναι απέναντι από το σκεπαστό, ναι. Να, ακριβώς. Τα αποδυτήρια, ωραία.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι το μήνυμα. Να το βλέπουν και οι πιτσιρικάδες μας εδώ για να καταλαβαίνουν πώς πρέπει να μεγαλώνουν και πώς πρέπει να υπερασπιστούν το ποδόσφαιρο. Είτε είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, είτε είναι έξω από τον αγωνιστικό χώρο στην κερκίδα. Ακριβώς, λοιπόν, Γιάννη. Η Φλόρα δεν έπαιξε διάλειμμα. Ποδόσφαιρο, αλλά γιατί είναι στην κερκίδα. Εσύ δεν θέλεις να διακόψεις ούτε ένα λεπτάκι, αλλά πρέπει να πάμε. Δεν θέλω. Πρέπει να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Πάμε σε break και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε μετά το break. Πάμε γρήγορα, Φλόρα, λίγο να δούμε τους υποστηρικτές μας. Βεβαίως. Και να δώσουμε το λόγο στον Δημήτρη Θεοδόρου για να ολοκληρώσουμε τη ΓΑΜΑ Εθνική. Είναι λοιπόν, Γιάννη, το Παρών Κλαμπ, έτσι, να δούμε την καρτούλα που προσφέρει σε δύο φίλους εκπομπής από μια δωρεάν ατομική κάρτα υγείας για έναν ολόκληρο χρόνο. Έτσι, είπαμε πριν τι ακριβώς δίνει. Κάνετε like στη σελίδα Πάμε Μπάλα στο Facebook, το κοινοποιείτε στη σελίδα σας. Και μπορείτε να είστε ένας από τους τυχερούς. Πάρετε μετά τηλέφωνο, θα κλείσετε ένα ραντεβού με τη Φλόρα κάπου να βγείτε έξω, να σας φέρει τις κάρτες. Πάση περιπτώσει. Όχι και έτσι, λοιπόν, πάμε και στο επόμενο δωράκι. Εγώ τι θα έκανα μετά όλο. Λοιπόν, από το Liga Sport, έτσι, το Family Box της Legea προσφέρει αυτό το μπουφανάκι, αυτές τις φόρμες και την υπέροχη τσαντούλα που δεν ξέρουμε τι έχει μέσα. Έτσι. Ναι. Και... βέβαια, να πούμε ότι αυτό το μπουφανάκι είναι πραγματικά πρωτότυπο. Πολύ ωραίο, γιατί έχει και ενσωματωμένα ακουστικά, Γιάννη. Συνδέονται με το κινητό. Βγαίνει τρέξει μια μπρίζα. Και από... μουσική. Πολύ ωραία. Μπράβο. Δεν... το έχω δει, είναι πραγματικά φανταστικό. Ακριβώς. Όπως φανταστικό είναι και το καμισάκι, το μπλουζάκι που φοράς σήμερα. Σ' αρέσει, ευχαριστώ πολύ. Ναι. Να σε καλά. Έχω όμως μια πορεία. Πώς πέρασες στα μικρόφωνα? Αχ, άστο. Τσακώθηκα με το σκηνοθέτη λίγο, αλλά τα βρήκαμε. Εντάξει, τα καταφέραμε. Ναι. Ναι, όλα καλά. Λοιπόν, κάνετε like πιθενά, στο Facebook. Πάμε μπάλα, το βλέπετε εδώ. Στο Twitter πάμε μπάλα 2014 και πάμε μπάλα.gr. Ο κύριος Δαρζέτας όμως δεν είχε κανένα πρόβλημα πάντως. Έτσι, αυτό μαθαίνω. Αντιλαμβάνομαι στο μικρόφωνο. Όχι, μια χαρά. Αν και σας το έλεγε γυναίκα, ήταν πολύ εύκολο κατευθείαν. Λοιπόν, τώρα τα λέω ο κύριος Δαρζέτα για να μην τα μάθει από πουθενά αλλού η σύζυγος. Έτσι, τουλάχιστον να ξέρει τι γινόταν πίσω στα καμαρίνια. Τώρα, πάμε γρήγορα στον Δημήτρη για να ολοκληρώσουμε. Είμαστε στον έκτο όμιλο. Παραμένουμε εκ το όμιλο και πάμε να δούμε στον Ιάλισσο με τον Κερατσίνη πόσο ο Ιάλισσος βρέθηκε στην τρίτη θέση. Έχουμε κάποια πλάνα. Έχουμε τον γκολ βεβαίως το οποίο καθόρισε την αναμέτρηση και επιτεύχθηκε στο τελευταίο λεπτό, στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου. Εκεί χτύπησε η ομάδα της Ρόδου με τον Βλάχο, ο οποίος πέτυχε τον γκολ, το οποίο λοιπόν έδωσε αυτό το τρίποντο το οποίο φέρνει στην τρίτη θέση και σημαίνει κάποια πράγματα όσον αφορά τον Ιάλισσο, ο οποίος είναι σταθερά στη διεκδίκηση της πρώτης θέσης. Από εκεί και πέρα συνεχίζει να αποτελεί φόβητρο για τις δύο ομάδες που ακολουθούν. Εδώ είναι το γκολ από τον Βλάχο, το 1-0. Με το 1-0 λοιπόν στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, σκορ που έμελε να μείνει μέχρι τέλους. Και έχουμε περάσει να δούμε το κορινθιακό ντέρμπι ανάμεσα στον Άο Λουτράκη και τον Πέλοπα. Ιδανικά ξεκινάει το παιχνίδι για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι παίρνουν το προβάδισμα σε αυτή τη φάση με τον Πράτο στο 38 λεπτό με προβολή. Εδώ θα δούμε το πρώτο πέναλτι που υποδεικνύεται στο λίγο αργότερα, δηλαδή συγκεκριμένα στο 41 λεπτό. Ο Γούλας ευστόχησε για το 1-1, το κέρδισε ο ίδιος ο παίχτης, ο σκόρερ δηλαδή. Στο 60 λεπτό εδώ θα δούμε το δεύτερο πέναλτι. Πιθανόν να υπάρχει επαφή. Ο Γούλας για δεύτερη φορά ήταν εύστοχος και έκανε το 2-1. Πλέον τα πράγματα για τους Οράνιοι, που είναι και πιο έμπειρη ομάδα στην κατηγορία, είχαν απλοποιηθεί. Εδώ είδαμε στο 75 τον Γωνιάδη να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 3-1. Το μόνο που κατάφερε η ομάδα του Μίλτου Γκόφα λίγο αργότερα ήταν να μειώσει, να μπει πάλι στο παιχνίδι στο 86 λεπτό με αυτό το τέρμα του Αμπντέλ Ραχίμ. Όμως αυτό δεν αποδείχθηκε αρκετό για την ομάδα του Κιάτου για να πάρει κάτι από αυτό το μάτς. Είπαμε, Γιάννη, ότι υπάρχουν πολλά παράπονα για τη διαιτησία στο χθεσινό παιχνίδι από τους ανθρώπους του Πέλοπα και νομίζω ότι μπορούμε να πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Αναστάσιο Γκιουλή, τον γενικό αρχηγό του Πέλοπα, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα συναισθήματα που επικρατούν αυτή τη στιγμή στο Κιάτο. Κύριε Γκιουλή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καταρχήν να σας ευχηθώ καλή χρονιά, καλές εκπομπές. Σας ευχαριστούμε. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα πλέον, τα συναισθήματά μας είναι, να το πω έτσι, αηδίας για αυτό το πρωτάθλημα το οποίο βιώνουμε φέτος. Είναι το πέμπτο παιχνίδι, αν θυμάμαι καλά μπορεί να είναι και το έκτο, αλλά που αδικείται η ομάδα του Πέλοπα. Είναι πολλά τα παιχνίδια, είναι το Κερατσίνι, είναι η Ρόδος, εδώ είναι ο Ιάλισσος,
το προηγούμενο παιχνίδι, το Λουτράκι, ο Ασπρόπυργος, σε παιχνίδια που έχουμε αδικηθεί σε καθοριστικές φάσεις εις βάρος μας και στα οποία μας στέρισαν η διαιτησία βαθμό ή βαθμούς. Σας έχουν δηλαδή, κύριε Γκουλή, σας έχουν τελειωμένους, σας καθαρίζουν εν ολίγης. Εγώ πιστεύω ότι... Α, τα λέμε έξω από τα δόντια τώρα, να μην υποκρινόμαστε. Ναι, κοιτάξτε να σας πω κάτι. Καταρχήν βιώνουμε ένα πρωτάθλημα παροδία. Με 10-11 ομάδες στον Όμιλο είναι τουρνουά, αυτό δεν είναι πρωτάθλημα. Εκτός αυτού, βλέπουμε ότι οι πιο αδύναμες οικονομικά ομάδες είναι προαποφασισμένο ότι πρέπει να πέσουν. Και αν δείτε λιγάκι τα δημοσιεύματα, θα καταλάβετε ότι ουδής από την πρώτη εξάδα παραπονείται ποτέ για τη διαιτησία, παρά μόνο ο Πέλοπας, το Ζευγολατιό, το Λουτράκι έβγαλε ανακοίνωση την προηγούμενη εβδομάδα όταν έπαιξε στο Διαγόρα, ο Ασπρόπυργος έβγαλε ανακοίνωση εχθές για το παιχνίδι της Ρόδου. Δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο ότι κανείς από τους πρωτοπόρους δεν βγάζει ανακοινώσεις, αλλά μόνο οι ομάδες που βρίσκονται κάτω. Να πω την αλήθεια. Είναι προαποφασισμένο ποιες ομάδες πρέπει να πέσουν. Κύριε Γκουλή, δεν θέλω να παίξω το συνήγορο του διαβόλου. Σέβομαι τις απόψεις σας, σέβομαι τη διαμαρτυρία του Πέλοπα, αλλά να πούμε και τι λέει ο λαός συνήθως, έτσι, όπου φτώχεια και γκρίνια. Όπου... Εντάξει, εδώ όμως μιλάμε για πραγματικά γεγονότα τα οποία αποδεικνύονται και από τα βίντεο. Δηλαδή, μάλιστα, σωστά. Δεν σωστά. Θα σας πω ότι το δεύτερο πέναλτι του Λουτρακίου δεν είναι πέναλτι, είναι πέναλτι. Ναι. Θα μπορούσαμε να διαμαρτυρόμαστε και για τα δύο πέναλτι. Άμα θέλαμε να είμαστε έτσι κακοί ή μονίμως να γκρινιάζουμε. Είναι πέναλτι το δεύτερο. Αυτό που βγαίνει προς τα έξω όμως. Πείτε ναι. μου αυτό. Ναι. Αυτό που βγαίνει ο ποδοσφαιριστής προς τα έξω. Ναι. Είναι μέσα. Γιατί λοιπόν εγώ να το δω, εγώ δεν το βλέπω για πέναλτι. Εγώ λέω ότι το εκβιάζει ο ποδοσφαιριστής αφενός και αφετέρου η μπάλα πάει για να βγει στο κέντρο. Από πού και ως πού πέναλτι. Είναι σε προφανή θέση να σκοράρει. Για να καταλαβαίνουμε λίγο αυτά που βλέπουμε. Λέτε για το δεύτερο πέναλτι. Μάλιστα, αυτό που λέτε εσείς ότι είναι πέναλτι. Κοιτάξτε να δείτε, κάνει την κίνηση, σηκώνει το πόδι ο αμυντικός και υπάρχει επαφή. Εντάξει, θέλω να είμαι αντικειμενικός αυτά που λέω. Δεν είναι το θέμα είναι ότι είμαστε 0-1 στο 38 και γίνεται ένα ανύπαρκτο. Δίνει ένα ανύπαρκτο πέναλτι στο 45 και κάτι, το οποίο θα πήγαινε η ομάδα του Πέλοπα 0-1 στα αποδυτήρια. Και δεν θα έβγαινε άσος-άσος, άσο ημίχρονο, άσο τελικό, αυτό λέτε. Λοιπόν. Και είναι πάρα πολύ απλό αυτό. Θα δημιουργούσε πρόβλημα στην αντίπαλη ομάδα, είναι άλλη ψυχολογία της ομάδας μας. Σωστά. Σωστά. Δεν ξέρω, Δημήτρης, αν θέλει να ρωτήσει κάτι για να ολοκληρώσει. Όχι, όσον αφορά τώρα τη συνέχεια, ένα σχόλιο, αν θέλει, ο κ. Γκουλής, για το αν υπάρχει ακόμα η ελπίδα στις τάξεις του Πέλοπα. Κοιτάξτε να δείτε, μαθηματικά δεν έχει τελειώσει τίποτα. Αν και δεν πιστεύουμε ότι με αυτά που συναντάμε, δηλαδή ότι υπάρχει ελπίδα, βάσει με αυτά που βλέπουμε, μέχρι τώρα δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Δεν τίθεται θέμα ότι μπορούμε αξιοκρατικά να παλέψουμε κάτι. Δεν το συζητάμε καν αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς όμως θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας σαν ένα σωματείο σεβόμενο την ιστορία του των 96 χρόνων. Θα είμαστε κανονικά στο πρωτάθλημα. Θα τελειώσει το πρωτάθλημα και από εκεί και πέρα ό,τι υπάρχει κατάταξη στο τέλος και όπου μας βγάλει... Θα δρομολογηθούν οι εξελίξεις. Ναι, δεν... Πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Γκουλή, σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό που ήθελα να πω είναι και το εξής, ότι υπάρχουν συγκεκριμένες ενώσεις που πρόσκειται πλέον στη νέα ΕΠΟ, οι οποίες καθορίζουν τα πράγματα και δημιουργούνται αυτά που δημιουργούνται. Τι λέτε τώρα. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, κύριε Γκουλή, σας ευχαριστώ, το λέω χαριτολογώντας. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρουμε τι γίνεται. Που μας δίνετε να μιλάμε. Να είστε καλά. Πάντα είναι ανοιχτή η εκπομπή για σας. Σας ευχαριστώ θερμά. Και θέλω... καλή χρονιά να έχετε. Καλή χρονιά, καλή δύναμη στο Κιάτο. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, Δημήτρη. Να. Ακούσαμε και τον κύριο Γκουλή. Πάμε στο επόμενο. Πάμε στον 7ο όμιλο. Στον 7ο όμιλο. Να δούμε εδώ λίγο τα αποτελέσματα. Να δούμε λοιπόν την. Και εδώ 12η αγωνιστική βεβαίως. Για αγόρα Αγίας Παρασκευής. Ερμής Κυβερίου Πανθυραϊκός. Ναι, προσπερνάμε το πρώτο, το διπλό του ΑΕΔ. Σας είπα. Νομίζω
Για τους παίκτες του Πάρη Κωνσταντακόπουλα αξίζει να κάνουμε την αναφορά. Για το 1-0. Για την νίκη στη Λέσβο, ναι, ακριβώς απέναντι σε μια ομάδα που πάλεψε και ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστική. Το δείχνει και το αποτέλεσμα, αλλά και η εικόνα του αγώνα. Ο Αίτητος παρόλα αυτά πέρασε χωρίς απώλειες και νομίζω ότι πλησίασε λίγο ακόμα τον στόχο του που είναι η κατάκτηση της πρώτης θέσης σε πρώτο πλάνο. Πλάκα τους κάνουν τώρα, έτσι. Εντάξει. Εγώ νομίζω πλάκα κάνει ο Αίτητος. Εγώ νομίζω ότι πάντως ο Κωνσταντακόπουλος και οι ποδοσφαιριστές του το βλέπουν λίγο πιο σοβαρά το αντίμετωπο. Δεν είναι τόσο σοβαρά, ας πούμε κάτι. Εδώ τώρα η Χαλκίδα συνέχεια διαμαρτύρεται. Όχι τη φταίει ο αυτός, όχι τη φταίει ο Α, ο Β. Διαμαρτυρίες κτλ. Πάνε χάνουν από τον Παναργιακό 1-2. Τώρα σε φταίει τα σπάτα, σε φταίνε που πετάνε εντός εκτός. Ο άνθρωπος ετοιμάζεται για να κάνει δυνατή παρουσία στη Β' Εθνική, στη Football League. Ποιο έβδομο όμιλο. Θα τα δούμε όλα στην πράξη. Πάμε παρακαλώ. Ερμής Κιβερίου Πανθηραϊκός 0-0. Πήρε βαθμό η ομάδα της Σαντορίνης στο Κιβέρι. Νομίζω ότι το 0-0 αντικατοπτρίζει την εικόνα του αγώνα. Παρ' όλα αυτά, στον Ερμή υπάρχουν παράπονα για τη διαιτησία. Με τους ανθρώπους του να εστιάζουν στη φάση που καταγράφηκε στο 91ο λεπτό, όταν ο Βεζεντζόγλου έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα. Οι άνθρωποι του Ερμή υποστηρίζουν ότι το έκανε με το στήθος. Ο δεύτερος βοηθός υπέδειξε στον διαιτητή ότι είχε χρησιμοποιήσει το χέρι ο έμπειρος επιθετικός. Δεν υπάρχει, νομίζω δεν υπάρχουν πλάνα, οπότε δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε το τι ακριβώς έχει γίνει. ΑΟ Χαλκίδας Παναργιακός 1-2, τεράστιο άλλο, ένα τεράστιο διπλό για την ομάδα του Γιώργου Κετικίδη. Στη Χαλκίδα αυτή τη φορά ο Παναργιακός περνάει δεύτερος, κάνει πράγματα και θαύματα. Μια ομάδα η οποία αντιμετωπίζει από την αρχή της σεζόν τρομερά προβλήματα αγωνιστικά, διοικητικά. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν φαίνεται καθόλου στο βαθμολογικό κομμάτι. Τριγλία Ραφίνα Σταμιναϊκός 2-1. Υπάρχουν πλάνα από αυτό το παιχνίδι, να δούμε στη συνέχεια. Όπως επίσης πλάνα έχουμε και από το παιχνίδι της Ερμιονίδας με τον Αιωλικό. 1-1 ισόπαλο αυτό το αποτέλεσμα. Με τους προπονητές των δύο ομάδων έχουν κοινό σημείο τον Φωστήρα, τον Θανάση Τάικο από πλευράς Ερμιονίδας που έχει παίξει πολλά χρόνια στον Φωστήρα και τον Κώστα Ψηρόπουλο, τον προπονητή του Ολικού που επίσης έχει δουλέψει για αρκετά χρόνια τα προηγούμενα χρόνια στην ομάδα του Ταύρου. Ρεπό Θύελλα Ραφίνας και πάμε να δούμε τώρα την βαθμολογία. Στη δεύτερη θέση ο Παναργιακός με 20 βαθμούς, στην τρίτη έχει ανέβει με 18. Ο Παναργιακός, ο οποίος είναι δεύτερος, βεβαίως ο Αίτητος αύξησε τη διαφορά από τους διώκτες του. Ήταν στο συν 5, τώρα έχει γίνει στο συν 6 αυτή η απόσταση. Η Χαλκίδα έμεινε πίσω στους 18 βαθμούς και νομίζω ότι πολύ δύσκολα πλέον θα καταφέρει να αντιστρέψει τα δεδομένα. Διαγόρας 14, όσως και η Ερμιονίδας, βλέπουμε από την τέταρτη θέση και κάτω ένα κομβόι ομάδων που θα παλέψουν νομίζω για την παραμονή στην κατηγορία. Τριγλία Ραφίνας 13, όσως και ο Αιωλικός. Και πάμε τώρα να δούμε στην επικίνδυνη ζώνη εντός αυτής τη Θύελλα Ραφίνας που βεβαίως έκανε το ρεπό της η ομάδα του Σταύρου Ηλιόπουλου. Να δούμε στη συνέχεια της κάρτας τον Πανθηραϊκό επίσης με 12 βαθμούς, Ερμής Κιβερίου 11, Ταμιναϊκός 8 βαθμούς. Εδώ νομίζω ότι όλες οι ομάδες παλεύουν σε αντίθεση με τον έκτο όμιλο που βλέπουμε το Ζευγολατιό να έχει μείνει πίσω και λίγο πιο πάνω τον Πέλοπα. Ωραία, πρωτού δούμε τα δύο παιχνίδια που έχουμε στη διάθεσή μας. Να τα είδε, τα είδε. Δεν προλάβαμε. Ναι, πάμε να τα δούμε. Πάμε, θα δώσουμε μετά τις ειδήσεις. Πάμε να δούμε εδώ κάποια πλάνα από το παιχνίδι της Ερμιονίδας με τον Αιωλικό. Η Ερμιονίδα ήταν η ομάδα που προηγήθηκε στο 68ο λεπτό με γκολ του Τρέσα, με ένα πολύ ωραίο σούτ εκτός περιοχής. Εδώ είχαμε την ισοφάριση όμως για τον Αιωλικό σε 1-1. Ο Ποτουρίδης με πλασέ ήταν ο παίχτης ο οποίος έδωσε το βαθμό στην ομάδα της Μυτιλίνης, η οποία επέστρεψε με κάτι καλό. Εδώ θα πάμε στη Ραφίνα να δούμε τι έγινε στο μάτς της Τριγλίας με τον Ταμιναϊκό. Το συγκρότημα του Φώτη Θανέλα μπήκε δυνατά, πέτυχε δύο γρήγορα γκολ. Στο 19ο λεπτό ήταν αυτό γκολ από τον Αντμίρ με κεφαλιά, το τέρμα που έβαλε μπροστά τους κυτρινόμαυρους. Λίγο αργότερα στο 24 ο Τσακίρης με κεφαλιά θα κάνει το 2-0. Είναι εδώ η φάση του δεύτερου τέρματος για την Τριγλία. Πανηγυρισμοί δικαίως στην ομάδα της Ραφίνας που εκμεταλλεύτηκε την έδρα της σε αυτό το μάτς ως φαβορή και πήρε το τρίποντο απέναντι στον Ταμιναϊκό, ο οποίος παρότι πάλεψε δεν κατάφερε να πάρει κάτι καλό. Εδώ μειώνει σε 2-1 ο Ραμπαβίλα στο 93ο λεπτό. Σε αυτό το γήπεδο ο Ταμιναϊκός έχει πετύχει τη μοναδική εκτός έδρας νίκη του στο πρωτάθλημα απέναντι στη Θύελλα, όμως δεν μπόρεσε να φύγει με βαθμό. Πολύ ωραία. Να ευχαριστήσουμε τους φίλους από την Κέρκυρα. Αυτή είναι η είδηση που ήθελες να πεις ή όχι? Συγγνώμη. Συγχαρητήρια παιδιά, σας βλέπουμε στο νησί. Συνεχίστε έτσι. Πείτε κάτι και για την ΕΠΣ Κέρκυρας. Τι να πούμε? Έχουμε πάει και στην Κέρκυρα λοιπόν. Βέβαια. Ο σύνδεσμος Σούφου.
ο Σου Φουφού, σύνδεσμος φιλάθλων Φλόρας στη Δράμα. Φέρτε μας επιτέλους τη Φλόρα στη Δράμα, αλλιώς δεν βλέπει πρωτάθλημα η δόξα. Παναγία μου. Λοιπόν, ο Γιάννης ο Λαόρας, χαιρετισμού στον κύριο Δραζέτα, εκτιμώ πάρα πολύ ότι με βοήθησε στο ξεκίνημά μου, τα φιλιά μου και την αγάπη μου για τον κύριο Δραζέτα. Λοιπόν, φέρτε μας τη Φλόρα στο Κιάτο. Τι να κάνω, ρε παιδιά, να γίνει περιοδεύον θείασος. Μια από εδώ θα την πηγαίνουμε, μια από εκεί θα την πηγαίνουμε. Εντάξει, θα κάνουμε κάτι και γι' αυτό. Ωραία. Συγχαρητήρια, παιδιά. Όλη η Θεσσαλονίκη είναι μαζί σας. Μαύρε, πέστα, μη μασάς τίποτα. Δεν σε πειράζει κανείς. Είναι το παρατσούκλι σου. Το μαύρε. Ναι. Μαύρε, άσπρο, τι θέλουμε ο καθένας. Ξέρω εγώ. Λοιπόν, τώρα, γνωρίζετε αν οι ποδοσφαιριστές του αίτητου Σπάτων πήγανε με business class charter στο νησί. Και αν μετά το παιχνίδι έφαγαν χαβιάρι. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά, πού να ξέρω εγώ τι φάγανε μετά το. Αφού εσύ χαβιάρι. Όλα τα ξέρεις, γι' αυτό ρωτάνε εσένα. Και να ξέρω, δεν τα λέω. Α. Λοιπόν, ωραία. Πάμε γρήγορα να δούμε τι έχουμε. Τον 8ο όμιλο. Για να ολοκληρώσουμε. Γιατί ο χρόνος μας πιέζει. Να δούμε και εδώ αποτελέσματα 12η αγωνιστική. Όφη Ερά Σιρόδοτος 1-1. Ισόπαλε το ένα εκ των δύο κριτικών ντέρμπι τη ημέρα. Με τον Όφη να προηγείται και τον Ηρόδοτο να ισοφαρίζει. Πριν προχωρήσουμε στα αποτελέσματα, να πούμε απλά ότι εδώ έχουμε ανατροπή στην κορυφή. Με το Εγάλιο να πιάνει στην πρώτη θέση τον Ηρόδοτο, ύστερα από τα αποτελέσματα αυτά που βλέπουμε, και πλέον να έχουμε διαφορετικά δεδομένα εν ώψη τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Αέμιλο Ποτάμου, Άγιος Ιερόθεος 2-2. Ο Άγιος Ιερόθεος δύο φορές προηγήθηκε, δύο φορές όμως δέχτηκε την ισοφάριση και έτσι περιορίστηκε στον έναν βαθμό που δίνει η ισοπαλία. Που Ατσαλένιο Ερμής Ζωνιανών 0-0, το δεύτερο κριτικό ντέρμπι της ημέρας. Ο Ερμής στάθηκε όρθιος στο Ατσαλένιο απέναντι στον Μπόα, ο οποίος δείχνει τις τελευταίες αγωνιστικές να περνάει μια περίοδο κάμψης, ένα ντεφορμάρισμα. Να δούμε στη συνέχεια η ομάδα του Μανώλη Σουτζή πώς θα αντιδράσει. Κηφισιά Όπαλαιόχωρας 0-2. Καταδικαστική ήταν για την ομάδα των Βορείων Προαστίων. Στον ντεμπούτο του Ηλία Καλοπίτα στον πάγκο της Κηφισιάς, η ομάδα του δεν κατάφερε έστω να αποφύγει την ήττα. Θα δούμε πλάνα από αυτή την μεγάλη νίκη που πέτυχε η ομάδα του Δημήτρη Μαγκαφίνη, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στους πρωταθλητές Χανίων. Είναι γεγονός αυτό, του πιστώνεται και νομίζω ότι αναγνωρίζεται και από την πλειοψηφία των αντιπάλων του για την εικόνα. Ωραία. Που παρουσιάζει ο Παλαιόχωρας στον αγωνιστικό χώρο. Φωστήρας Εγάλαιο 1-2 στο μεγάλο ντέρμπι, στο μεγάλο αθηναϊκό ντέρμπι της ημέρας. Το Εγάλαιο με ανατροπή απέναντι στο Φωστήρα μέσα στον Ταύρο πήρε μια τεράστια νίκη. Ο Φωστήρας ήταν καλύτερος στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Νομίζω ότι ακόμα και το ισόπαλο αποτέλεσμα δεν θα άφηνε ικανοποιημένους τους κυτρινόμαυρους. Παρ' όλα αυτά, στο τέλος, το City πέρασε νικηφόρα με γκολ του Δουκάκη στο 93ο λεπτό. Εδώ όμως οφείλουμε, Γιάννη, να σημειώσουμε δύο πράγματα. Πρώτον, την έντονη δυσαρέσκεια και δυσφορία που υπάρχει στην ομάδα του Φωστήρα για το γεγονός ότι στη φάση της ισοφάρισης στο 77ο λεπτό από πλευράς Εγάλαιο, ο Πατσατζόγλου, ο Χρήστος, υπέστη τράβηγμα, ενώ ήταν κάτω, είχε την μπάλα στην κατοχή του στη μεσαία γραμμή, έπεσε στον αγωνιστικό χώρο. Οι παίκτες του Εγάλαιο πήραν την μπάλα, εξεδήλωσαν την επίθεση, δεν σταμάτησαν και στην συνέχεια, μετά από περίπου 15 δευτερόλεπτα, είχαμε τον γκολ και την ισοφάριση από τον Βέρμπι, που πυροδότησε έτσι και μία σύραξη μεταξύ των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων. Υπάρχουν παράπονα λοιπόν από τον, μάλλον δυσαρέσκεια από τον Φωστήρα για το γεγονός ότι δεν τηρήθηκε το fair play. Από την άλλη πλευρά, στο Εγάλαιο επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει κάποιος τέτοιος κανονισμός, ότι μόνο όταν ένας παίκτης χτυπάει στο κεφάλι ο διαιτητής ή οι αντίπαλοι ποδοσφαιριστές να σταματήσουν το παιχνίδι. Και από τη στιγμή που δεν έγινε κάτι τέτοιο καλό, στο Εγάλαιο συνέχισε και πέτυχε τον γκολ, το οποίο έφερε την ισοφάριση λοιπόν. Υπήρξαν και κάποιες ανακοινώσεις σήμερα, αρχικά από το Εγάλαιο, για κάποια γεγονότα που έγιναν μετά το τέλος του αγώνα και που είχαν ως αποτέλεσμα η αποστολή της ομάδας του Εγάλαιο να αποχωρήσει από το γήπεδο με περίπου μια μισή ώρα καθυστέρηση. Ήταν πολύ τεταμένη η ατμόσφαιρα μετά το τέλος του αγώνα, όπως γίνεται αντιληπτό. Ακολούθησε και η ανακοίνωση από τον Φωστήρα με την αναφορά στο κομμάτι αυτό της μη τήρησης του fair play, αλλά και με κάποιες ειρωνίες που φέρεται να υπήρξαν από πλευράς ανθρώπων του Εγάλαιο προς μέλη της ομάδας του Φωστήρα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε γρήγορα το παιχνίδι, τα στιγμιότυπα και να ολοκληρώσουμε, γιατί ήδη είμαστε και 18. Ωραία. Για να έχουμε Κηφισιά Παλαιόχωρα στο 0-2, σωστά, Δημήτρη? Ναι, να δούμε μετά τη βαθμολογία, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Να δούμε τον τρόπο με τον οποίο η Παλαιόχωρα κέρδισε στην Κηφισιά 2-0.
Η ομάδα λοιπόν του Δημήτρη Μαγκαφίνη, η οποία άντεξε στην πίεση της Κηφισιάς, αρκετές ευκαιρίες έκανε για γκολ η ομάδα του Ηλία Καλοπίτα, όμως στο τελευταίο δεκάλεπτο δέχτηκε δύο χτυπήματα τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα την ήττα. Εδώ είναι το 0-1, έξαλλοι πανηγυρισμοί βεβαίως από τον Καζατζίδη στο 84ο λεπτό με αυτό το κοντινό σουτ. Λίγο αργότερα, συγκεκριμένα στο 91ο, οι φιλοξενούμενοι βρήκαν ανοιχτή την άμυνα της Κηφισιάς που είχε ανέβει για την ισοφάριση, και εδώ από αυτό το γύρισμα η προβολή από τον Δρακάκη και το 0-2. Είπαμε μια ήττα που φέρνει πολύ πίσω την Κηφισιά. Πάμε γρήγορα να δούμε και τη βαθμολογία για να ολοκληρώσουμε, Δημήτρη. Τη βαθμολογία λίγο, δώστε μας παιδιά από τον 8ο. Τάχιστα. Η Ρόδοτο σε Γάλλιο στην κορυφή με 22 βαθμούς υπερτερεί στην ισοβαθμία η Ρόδοτο. Ελυσιακός 17, όσος και ο ΠΟΑ και ο Όφη Ράπετρας. Αόπαλε Όχρας 13, Άγιος Ρόδεως 11, κάτω από τη γραμμή του υποβιβασμού. Ερμίζω Νιανών με 10 βαθμούς. Συνεχίζουμε για να δούμε. Τον Φωστήρα στους 10 βαθμούς επίσης, Έμιλο Ποτάμου 8, όσους και η Κηφισιά. Εντάξει, το εγάλαιο θα βγει εδώ. Να δούμε. Ε? Νομίζω ότι μετά τα χθεσινά αποτελέσματα έχει γίνει φαβορή, αλλά είναι πολύ νωρίς, υπάρχει ισοβαθμία και ό,τι και να πούμε. Νομίζω... Εγάλαιο είσαι τώρα, είναι δυνατόν τώρα. Ποιος η Ρόδοτος και ποια η Ιεράπετρα και ποια τέτοια εδώ πέρα. Άσε μας τώρα. Εγάλαιο. Λοιπόν, βιάζεσαι τώρα για να πάμε για διάλειμμα. Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πάμε πρωτού περάσουμε στους καλεσμένους. Θέλω να δώσουμε λίγο μικρόφωνο καταρχάς στον κύριο Μουσελή, το οποίο στο έχει δίπλα του, να μας πει αν είχαμε κανένα ευτράπελο, αν είχαμε κάτι έτσι πικάντικο από την Επισπηρέα. Ήταν ένα Σαββατοκύριακο με αρκετά επεισόδια. Τα σπουδαιότερα και σημαντικότερα ήταν στον αγώνα Ελλάδας Ποντίων Κύπρο Κορυδαλού. Ναι, ωραίοι αγώνες, αρκετά γκολ, πολύ κρύο. Ναι. Εσείς πήγατε σε κανένα παιχνίδι? Σε πέντε. Σε πέντε? Πότε προλάβατε και τα είδατε? Σαββατοκυριακή. Σαββατοκυριακή. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Ναι. Μάλιστα. Αυτός είναι ο κύριος Μουσελής που πάει σε όλα τα παιχνίδια. Έχουμε, ναι, κάτι θέλετε. Είπατε προηγουμένως κάτι. Ναι. Η κυρία Φλόρα, τη Φλόρα μας, ναι, την έχουν επιλέξει στις 10 ομορφότερες αθλητικογράφους. Ναι, το ξέρουμε. Το έχουμε γράψει εδώ και, ναι, καιρό. Με το νεότερο όμως είναι μέσα στις 5 ομορφότερες. Α, πότε υπάρχει και αυτό? Νεότερο. Υπάρχει και καινούργιο άρθρο, το οποίο δεν το ξέρω. Και μια και έχουμε την ομάδα του Καραβά, ναι, να πούμε ότι μια ολόκληρη συνοικία στα σύνορα μεταξύ Τετάρτου και Πέμπτου διαμερίσματος στον Πειραιά έχει πάρει το όνομά της από την ομάδα του Καραβά. Όταν ήρθαν οι πρόσφυγες το 22, μέσα σε μια πενταετία έδρυσαν την ομάδα της καρδιάς τους. Και υπάρχει και ένα τραγούδι που το είπε η Δούκισσα με το Βοσκόπουλο, ναι, που λέει «Μέσα στα στενά της Κοκκινιάς και στα στενά του Καραβά». Δούκισσα. Δούκισσα, Τόλης Βοσκόπουλος. Τόλης Βοσκόπουλος, να το έχουμε υπόψη μας. Πάντως σε εισήντηση δεν μπορούμε να ακούσουμε. Γιατί ξέρω ότι είναι το αγαπημένο τραγούδι του κυρίου Σκανδάλη. Όχι, απλώς είναι το αγαπημένο τραγούδι των παιδιών. Των παιδιών. Στην ανδρική ομάδα. Στην ανδρική ομάδα, πολύ ωραία. Φτιάχνονται με αυτό το τραγούδι. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Μιχάλη Μουσελή. Να δώσουμε λίγο το μικρόφωνο στον κύριο Νίκου. Είναι υπεύθυνος των Ακαδημιών. Έτσι. Τι έγινε, ρε. Χειροκρότημα. Κύριε Νίκου, τι έχετε, fan club? Fan club, φαίνεται. Τέτοιο φανατισμό, τέτοια αγάπη. Λοιπόν, για πείτε μας λίγο. Λοιπόν, μεγάλη προσπάθεια, έτσι. Ξεκίνησε μια προσπάθεια με το τέλος σεζόν. Πέρασα και εγώ τα γραφεία της Vodafone. Μετά το Σκανδάλη. Εκεί όπως πιάμε και σπάτε. Όπως πάτε, ναι. Και βάλαμε στόχο με τον κύριο Σκανδάλη να δημιουργήσουμε μια ακαδημία στη παλιά Κοκκινιά, που δεν υπήρχε. Ναι. Γιατί δουλεύαμε τόσα χρόνια σε περιοχές εκτός Κοκκινιάς. Δεν άρχισε να πιστώ καθόλου. Πίστηκα πολύ γρήγορα. Μου είπε τα οράματά του και βάλαμε στόχο. Και ο στόχος μέχρι τώρα έχει σχεδόν επιτευχθεί. Καταφέραμε να μαζέψουμε 100 παιδιά από την παλιά Κοκκινιά και όχι μόνο. Έχουμε και από άλλες περιοχές. Βέβαια με τη βοήθεια της διοίκησης και του κύριου Σκανδάλη που είναι αρρωγός στην προσπάθειά μας. Ό,τι θέλουμε το έχουμε. Στην κυριολεξία, ό,τι θέλουμε το έχουμε. Μάλιστα. Καλά. Αυτό το ξέρει γενικότερα η ποδοσφαιρική πιάτσα, ότι ο κύριος Σκανδάλης είναι ένας οικονομικά πολύ δυνατός παράγοντας. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι. Ναι, επειδή είστε πρόεδρος τώρα, εσάς λέμε και... Έτυχε να βρεθώ εγώ στη θέση του πρόεδρου. Ναι. Θα μπορούσε να είναι ο Βαγγέλης ο Βρακούσης, θα μπορούσε να είναι ο Ιωσήφ ο Ρούσος, ακριβώς το ίδιο πράγμα θα ήταν. Μάλιστα.
Με ικανοποιεί η ταπεινότητά σας. Είναι πραγματικότητα, δεν είναι. Είναι πραγματικότητα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ωραία. Να δώσουμε στον τεχνικό διευθυντή των Ακαδημιών, τον κύριο Βρεκούση, ο οποίος και αυτός από την πλευρά του. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Και ό,τι κάνετε αυτό το έργο είναι πολύτιμο. Και είναι και μεγάλη μας χαρά που ο Καραβάς για άλλη μια φορά δίνει μια παρουσία σε ένα χώρο που καθαρά αριστερικού ποδοσφαίρου. Μπορεί να μην έχουμε μεγάλους τίτλους, μπορεί να μην έχουμε παίξει εθνικές κατηγορίες στον Καραβά, αλλά είμαστε περήφανοι γιατί είμαστε ένα σωματείο 90 χρόνια ζωής. Είναι πολύ σημαντικό 90 χρόνια να αναλογιστεί κάποιος ένα σωματείο που συντηρείται από οικογένειες και από ανθρώπους της παλιάς Κοκκινιάς, μια περιοχή η οποία την έχει μαστίσει γενικά και η φτώχεια και γενικά. Εσείς είστε Κοκκινιώτης? Εγώ είμαι Κοκκινιώτης, γεννημένος Κοκκινιώτης. Άσχετα αν μένω στα βόρεια προάστια. Αλλά είμαι γεννημένος μέσα στο. Στην Κλίδα πήγατε τώρα. Ακριβώς κάπως έτσι. Το καταμαρτυρεί και το τέτοιο. Το μαντιλάκι. Το μαντιλάκι. Γενικώς εμφάνιση. Σε κάθε περίπτωση. Γενικώς εμφάνιση. Σε κάθε περίπτωση είμαστε ευγνώμονες που έχουν πλησιάσει την ομάδα άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά έχουν δώσει την αγάπη τους. Και δοθεί ευκαιρία, θέλω να το πω έτσι και δημόσια, ότι ο ΑΟ Καραβάς για πρώτη φορά στην ιστορία του θα βρίσκεται στα ημιτελικά του θεσμού του κυπέλου Πειραιά. Δεν έχει ξανασυμβεί για τον σύλλογό μας. Και καλούμε όλη την Κοκκινιά, όλο τον κόσμο της Κοκκινιάς. Δεν θα είναι μια επιτυχία μόνο του ΑΟ Καραβά, θα είναι μια επιτυχία του Καραβά, του διαμερίσματος γενικά. Και θέλουμε να έρθουν κοντά στα δύο παιχνίδια που θα παίξουμε αντίπαλοι με τον Ερμή Κορυδαλού να σταθούν στο πλάι μας. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε τον κύριο Βρεκούση. Κύριε Δραζέτα, έχει ξανασυναντηθεί, έχει φτάσει ποτέ, αν θυμάστε βέβαια, στα ημιτελικά ο Καραβάς? Όχι. Όχι. Άρα είναι ένα ιστορικό γεγονός. Να πούμε κάτι πολύ σημαντικό, επειδή τον Καραβά τον παρακολουθούμε πάρα πολλά χρόνια. Το σημαντικό είναι ότι η ομάδα αυτή έφτασε στον ΑΔΙΡ κάποια στιγμή, πριν από μερικά χρόνια, στη ΓΑΜΑ κατηγορία, στη ΓΑΜΑ Πειραιά, και με την προσπάθεια των ανθρώπων που έχουν αναλάβει, μέσα σε 3-4 χρόνια έφτασε στην Α και όχι μόνο έφτασε στην Α, είναι πρωταγωνίστρια, από τις μεγάλες πρωταγωνιστές και τα φαβορεί για την άνοδο και έχει φτάσει στα ημιτελικά του κυπέλου. Και το σημαντικότερο, για μένα πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι από τον Απρίλιο του 2016, αν δεν κάνω λάθος, είναι αίτητη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για το πρωτάθλημα. Από έχει να χάσει, του πλησιάζει τα δύο χρόνια. Δύο χρόνια, έτσι. Γύρω στους 52 αγώνες πρέπει να είναι. Πάτε να γράψετε ιστορία, κύριε Σκανδάλη. Την έχουμε γράψει. Σκάνδαλο θα το πούμε. Θα το πούμε ότι έχει. 90 χρόνια, Γιάννη, όπως λέγει ο κύριος, την έχουν γράψει. Πόσα? 90. 90. 90 χρόνια. Ναι. Αλλά αυτό, εμένα με εντυπωσίασε ότι η ομάδα αυτή έφτασε στο πιο χαμηλό σκαλοπάτι του πειραϊκού ποδοσφαίρου, στη ΓΑΜΑ Πειραιά, και με την προσπάθεια αυτών των ανθρώπων που έχουν αναλάβει την ομάδα. Μέσα σε κάθε χρόνο ανέβαινε μια κατηγορία και έχει φτάσει τώρα στο σημείο να διεκδικεί και την ανόδο της. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Κύριε Σκανδάλη, παρακαλώ. Μαθαίνουμε καθημερινά ότι έχετε επαφές για ποδοσφαιριστές. Τι κάνετε, τι θα φέρετε, όλη την αφρόκρεμα? Όχι, απλώς προσπαθούμε να ενισχύσουμε την ομάδα. Ο άλλος λέει, πες του να φέρει τον πίου. Ποιο πίου, αυτός σταμάτησε το ποδόσφαιρο. Όχι. Προσπαθούμε να ενισχύσουμε την ομάδα γιατί φέτος είχε μια πολύ άτυχη χρονιά, υπήρξαν πολλοί σοβαροί τραυματισμοί. Είναι ευχής έργο το ότι η ομάδα βρίσκεται μέσα στους στόχους της. Όταν χάνει 2, 3, 4 ποδοσφαιριστές, ας το πούμε, σημαντικούς ενδεκαδάτους και συνεχίζεις να είσαι μέσα στο στόχο σου, δεν μπορείς να αφήσεις την ομάδα. Ναι. Προσπαθούμε να ενισχύσουμε όσο περισσότερο και όσο καλύτερα την ομάδα, έτσι ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας. Μάλιστα. Τον κύριο Φαναρίτη, ποιες είναι οι σχέσεις σας? Ο κύριος Φαναρίτης είναι φίλος μου. Φίλος. Και είναι φίλος, όχι ποδοσφαιρικός φίλος. Είναι φίλος. Α, πάνω απ' όλα φίλος και μετά. Φίλος είναι φίλος. Δεν είναι ποδοσφαιρικός. Κύριε Δραζέτα, δεν είναι επαγγελματικός. Όχι, συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Α, ότι συμφωνείτε. Ναι. Εντάξει, είναι φίλος. Θέλετε και για την άποψη τη δική μου? Ναι, γιατί όχι. Είναι φίλος μου. Είναι φίλος σας. Και εκτιμώ την προσπάθεια που κάνει γιατί και το Μοσχάτο. Πέρυσι ήταν μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Κινδύνευε ακόμα και να υποβιβαστεί. Έφτασε σε αυτό το σημείο. Ο κύριος Φαναρίδης όμως και οι συνεργάτες του πήραν την ομάδα φέτος, στην κυριολεξία από το μηδέν θα έλεγα, με νέους παίχτες, νέο σύνολο, με νέο επιτελείο, και προσπαθεί αυτή τη στιγμή, είναι στην κορυφή και προσπαθεί για την ανόδο της. Μάλιστα.
Ωραία. Θα σας έχουμε, ναι, θα πάμε σε διάλειμμα, παιδιά. Ήδη ο κύριος Θεοδόρου βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης. Προσπαθούμε για να σας δώσουμε λίγο την τελευταία είδηση σχετικά με τους ανθρώπους της ΑΕΜ που βρίσκονται ήδη στο αστυνομικό τμήμα του Μοσχάτου. Θα έχουμε νεότερα σε λίγο. Έχει συλληφθεί σύμφωνα με μια πληροφόρηση που έχουμε μέχρι τώρα κάποιος από το ποδοσφαιρικό τμήμα. Θα σας πούμε όμως σε λίγο τι ακριβώς έγινε. Πάντως πρωτού κλείσουμε θα σας ενημερώσουμε τι ακριβώς γίνεται στην ΑΕΜ. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, κυρία Μακρύ, κόκκινο, να το, τόσο κόκκινο έχουμε βάλει πολύ εδώ. Η φωτιά. Εμείς όλα μαζί τα κάνουμε, μαζί τα λέμε, μαζί τα αυτό. Επιτέλους ήρθε στην παρέα μας ο Κωνσταντίνος. Ο Ράπτης θες να πεις. Βέβαια. Καλησπέρα και ο Ράπτης, ο από μένα. Γλίτωσε από το γήπεδο του Ιωνικού, έτσι. Πώς δεν ήρθαν και εσύ να Κωνσταντίνε, τα κατάφερες, Είχαμε κάποιο πρόβλημα εμείς. Ναι. Μάλλον ο Τσαγκαράκης το είχε έτσι, που του είπες και το μπουκάλι στο κεφάλι. Όχι, Παναγία μου. Πολύ ωραία. Όπως είδαμε, όλα πήγαν καλά τελικά, αφού τελείωσε ο αγώνας και χωρίς προβλήματα. Τώρα στην Ελλάδα τα ξέρουμε, Γιάννη, αυτά. Το να τελειώνει ένα ντέρμπι είναι επιτυχία πλέον. Έχουμε ρίξει τόσο χαμηλά τον πύχη. Χαίρομαι που τα αντιμετωπίζεις έτσι, Κωνσταντίνε, γιατί έτσι είναι. Τώρα, δευτερόλεπτα πρωτού πάρει το λόγο ο Κωνσταντίνος ο Ράπτης. Κύριε Σκανδάλη, μεταγραφές λέτε ότι έρχεται ενίσχυση, έτσι. Φυσικά. Ωραία. Ο κόσμος είναι δίπλα σας. Ναι. Βοηθάει, έτσι. Όχι μόνο οι συνεργάτες σας οι άμεσοι. Βοηθάει. Που έχετε πέσει στον πόλεμο, γενικότερα στους αγώνες κτλ. Ναι, είναι μονόδρομος ή άνοδος για εσάς. Όχι. Εάν για μας... δεν τα καταφέρετε. Θα συνεχίσουμε. Δεν σταματάει δηλαδή το όραμα και το έργο του Καραβά απλώς... σε έναν τίτλο. Όχι βέβαια. Αν ήταν έτσι, θα είχε σταματήσει πέρσι που χάθηκε η άνοδος στο παραπέντε. Μάλιστα. Εμείς είχαμε σαν στόχο κάθε χρόνο να βελτιώνουμε την ομάδα. Να την πηγαίνουμε ένα σκαλοπάτι παραπάνω. Όχι μόνο αγωνιστικά και βαθμολογικά, αλλά και λειτουργικά και οργανωτικά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλω γρήγορα, μια και είμαστε στο. Μάλλον θα κλείσει πρώτα ο Κωνσταντίνος με την Αθήνα και μετά θα τρέξουμε λίγο να σας δώσω τον Πειραιά αποτελέσματα βαθμολογίες. Πάμε λίγο στην Αθήνα, Κωνσταντίνε. Ξεκινάμε. Μεγαλύτερη ένωση. Πάμε και στην Αθήνα, Γιάννη. Και εκεί είχαμε κάποια θεματάκια. Όχι βέβαια αυτά που συνέβησαν στον Ιωνικό. Θα πούμε περισσότερα τι και πώς. Μιας και βλέπουμε λοιπόν την κάρτα, ας ξεκινήσουμε να λέμε ότι η Αγία Παρασκευή πέρασε νικηφόρα από την Κεσαριανή, όπως βλέπουμε, επικρατώντας Μικρασιατικού με 2-0. Δύσκολα. Καθώς τα γκολ μπήκαν μετά το 70 και μάλιστα το πρώτο γκολ έγινε και από κόντρα. Αυτό γκολ ουσιαστικά χρεώθηκε. Άγιοι Ανάργυροι Ήφαιστος Περιστερίου 1-0. Συνεχίζουν ακάθεκτοι οι Άγιοι Ανάργυροι. Παραμένουν στην κορυφή για ακόμη μια αγωνιστική. Κέρδισαν σε ένα ακόμη ντέρμπι δυτικών προαστίων. Αντίθετα, ο Ήφαιστος ιτήθηκε σε ένα ντέρμπι των δυτικών προαστίων. Και εκεί που ήταν πριν τη διακοπή στην κορυφή, τώρα βρίσκεται 4 βαθμούς πίσω από την κορυφή. Όχι ότι έχει τελειώσει βέβαια κάτι, αλλά σίγουρα έχει χάσει λίγο έδαφος η ομάδα του Θοδωρή Τρανού. Ολυμπιακός Ιωσήων Θρίαμβος Χαϊδαρίου 2-2. Ένα φανταστικό μάτς, ειδικά σε εξέλιξη με χιτσκοκικό φινάλε. Έχουμε πλάνα από αυτό τον αγώνα, θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Γιατί αναφέρουμε αυτά που αναφέραμε. Παλαιό Φάληρο Ηράκλειο 2-2, επίσης ένα πολύ χορταστικό παιχνίδι. Τερψιθέα Πάο Ρουφ και αυτό 2-2. Έτσι, πολλές ισοπαλίες, πολλά γκολ αυτή την αγωνιστική. Η πιο παραγωγική, νομίζω, στην πρώτη κατηγορία. Η Τερψιθέα έκανε πολύ σημαντική ανατροπή. Παρά το γεγονός πως βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0, με δύο γκολ του Χαραλάμπου στο 84 και του Σταθακόπουλου στο 93, έσωσε έναν πολύ σημαντικό βαθμό στη μάχη που δίνει για την παραμονή. Οι Τράγωνες Σαλίμου επέστρεψαν στις νίκες. Επικρατώντας 1-0 του Κεντάβρου Βρυλισσίων, δύσκολο όπως δεν είναι το τελικό σκορ, αφού το γκολ μπήκε περίπου στο 80 λεπτό. Αθηναϊκός Νέα Ιωνία, ανάσα για τον Αθηναϊκό που επικράτησε με 2-0 και το ντεμπούτο του Χρήστου Κιούργου ήταν απόλυτα επιτυχημένο στον πάγκο των Λόρδων, οι οποίοι ενισχύθηκαν και μεταγραφικά και θα αναφέρουμε περισσότερα βέβαια τις επόμενες μέρες στο site μας, στο πάμεμπάλα.gr, ποιοι αποκτήθηκαν. Και τέλος, Θρίαμβος Αθηνών Δοξαβήρωνος 0-2 και από εδώ έχουμε πλάνα και εδώ είχαμε κάποια θεματάκια στο ημίχρονο. Θα πούμε περισσότερα συνέχεια τι έγινε. Ωραία, Φλόρα, πάμε να δούμε λίγο τη βαθμολογία. Πάμε βέβαια. Άγιοι Ανάργυροι 35 βαθμούς, 33 για την Αγία Παρασκευή, 32 για Ολυμπιακό Λιωσίων, 31 το Ηράκλειο, ο Ήφαιστος Περιστερίου και ο Παωρούφ, 27 οι Τράχωνες Σαλίμου, Παλαιό Φάληρο 24, Θρίαμβος Χαϊδαρίου 22 βαθμούς, Δοξαβήρωνος 17, Κένταυρος Βρυλισσίων 15, Αθηναϊκός 14. Τερψιθέα 13 μαζί με το Μικρασιατικό και Σαριανής, Θρίαμβος Αθηνών 11 και Νέα Ιωνία επίσης 11. Πάμε να δούμε το βιντεάκι. Με το Θρίαμβο και το Δοξαβήρωνος. Το 0-2, ναι. Γιάννη.
0-2, ένα μάτς χωρίς πολλές συγκινήσεις. Εδώ η καλύτερη ευκαιρία του Θριάμβου στο πρώτο ημίχρονο και γενικότερα στο παιχνίδι, στο 35, όπου η μπάλα κατέληξε στο δοκάρι και αφού επενεύει η σωτήρια, όπως φάνηκε ο Γκυμούσης. Εδώ πάμε πρώτα στο 40 λεπτό. Ο Πέτρος Δημητρίου, ο οποίος καθόταν στον πάγκο της Δόξα σε αυτό το μάτς, αρνείται να αποχωρήσει. Έντονα, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, από τον αγωνιστικό χώρο, καθότι αποβλήθηκε από τον Τζαγκάρι επειδή πέταξε κάτω τον κάδο. Δεν βγήκε μάλιστα. Το ημίχρονο συνεχίστηκε χωρίς να βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο. Τελικά, μετά το ημίχρονο, βέβαια, δεν παρέμεινε μέσα στο γήπεδο. Βλέπουμε τις έντονες διαμαρτυρίες. Πήγανε καροτσάκι που λέμε. Τόσο οι υψηλόβαθμοι παράγοντες της Δόξας, όσο και ο Δημητρίου. Τελικά, όλα κύλησαν ομαλά στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Μιχαήλ να βάζει μπροστά στο σκορ την Δόξα στο 56ο λεπτό. Εδώ πέρα θα δούμε το πέναλτι, το οποίο έγινε στο 91, στο οποίο και αποβλήθηκε ο Μερκούρη με δεύτερη κίτρινη και ο Βουρλούμης ευστόχησε για το τελικό 0-2. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι και ο ρέφερ ο κ. Τσαγκάρης έχει γράψει πολλά επιβαρυντικά πράγματα και πολλές για τις εκφράσεις μάλλον που υπόθηκαν ειδικότερα από τον κύριο Πέτρο Δημητρίου. Και επίσης να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο ότι το πορτάκι, το οποίο χωρίζει το γήπεδο της Εργάνης και του Ημιτού, ήταν ανοιχτό και συνέχισε έτσι το δεύτερο ημίχρονο καθ' όλη τη διάρκεια του, χωρίς να κλείσει. Βέβαια, σε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσουμε ότι εκεί η Μάντρα ανήκει στο γήπεδο της Εργάνης και όχι στο γήπεδο του Ημιτού. Οπότε. Από πίσω τι είναι, μηνύματα. Έχουμε. Νομίζω ότι ο Θρίαμβος έχει κάποιες ευθύνες. Τι είπες, Γιάννη? Μηνύματα είναι αυτά από πίσω. Δεν ξέρω, δεν είδα καλά. Εδώ ο Μπανιάς ανοίγει το σκόρ για τον Θρίαμβο Χαϊδαρίου στο 14 και εκεί που θα περίμεναν οι φιλοξενούμενοι να φτάνουν σε μια πολύ σημαντική νίκη μέσα σε μια δύσκολη έδρα όπως είναι αυτή του Ολυμπιακού Λιωσίων. Τελικά στο 85 ο Καυζίδης κάνει το 1-1 και εδώ αναφερόμαστε στο χιτσκοκικό φινάλε που είχαμε. Αφού στο 85, όπως αναφέραμε, ο Καυζίδης έκανε το 1-1, στο αμέσως επόμενο λεπτό οι γηπεδούχοι πίεσαν, έκλεψαν στο χώρο της μεσαίας γραμμής και βγήκαν ταχύτατα στην αντεπίθεση και έφτασαν στην ολική ανατροπή. Μέσα σε ένα λεπτό, λοιπόν, οι γηπεδούχοι με αυτό το φανταστικό γκολ του Γκαυζίδη ανέτρεψαν το σκορ. Και εκεί που φάνηκε πως θα πετύχει μια πολύ σημαντική νίκη στην προσπάθεια που κάνουν για να διεκδικήσουν τον τίτλο, τελικά την έχασαν μέσα από τα χέρια τους, αφού στο 92 και σε αυτή τη φάση ο Μπανιάς έσωσε τελικά τον βαθμό του Θριάμβου Χαϊδαρίου σε ένα μάτς πραγματικά φανταστικό, φανταστική εξέλιξή του. Και τελικά νομίζω δεν ξέρουν ποιοι, τι πρέπει να κάνουν οι δύο ομάδες, αν πρέπει να χαρούν, αν πρέπει να στεναχωρηθούν. Κωνσταντίνε. Και ήταν τέτοια εξέλιξη. Σε παρακαλώ να ρωτήσεις την επόμενη εβδομάδα, θέλω να μάθω από πίσω αν είναι χωράφι, αν είναι μνήματα ή αν είναι κανένα μποστάνι. Γιατί? Πού στο γήπεδο ή στο. Πάλι σε αυτό το ίδιο γήπεδο. Την άλλη μέρα ήταν αυτό το παιχνίδι, έτσι. Για πού στο ίδιο γήπεδο παίξανε. Όχι, όχι, δεν παίξανε. Και όλε ο Θριάμβος τον Ολυμπιακό Λιωσίων. Ναι. Όχι, όχι, όχι. Αυτό είναι το δημοτικό στάδιο Λίου που είδαμε. Μα από πίσω είχε πάλι τέτοιο. Δεν είναι το γήπεδο του Ημιτού. Άλλο, καμία σχέση αυτό. Αν λες αυτό και δεν έχω καταλάβει. Τα ίδια είχε από πίσω, η ίδια εικόνα ήταν. Όχι, όχι, είναι άλλα γήπεδα. Άλλο γήπεδο. Να, εδώ ξαναβλέπουμε το βίντεο. Λοιπόν, όχι, αυτό είναι το δημοτικό στάδιο Ηλίου. Δεν είναι. Ναι, από πίσω βλέπεις όμως τι γίνεται εκεί πίσω. Να, τα μνήματα. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε και το άλλο το βίντεο, ρε παιδιά. Όχι το Λιωσίων, του Θρίαμβου Αθηνών, του Δοξαβήρων. Βάλτε και τη Δόξα Αθηνών. Εγώ έβρισκα στην τράπεζα όταν ήμουνα σε 30 συμβάσεις, σε 500 σελίδες έβρισκα το λάθος. Θέλω να το δω λίγο, παιδιά, πάλι αφού έχει τα ίδια μνήματα. Λοιπόν. Δεν είναι το θέατρο όχι. Βράχων που βρίσκεται πίσω το. Άστα τους βράχους. Και ακριβώς σου φάνηκε αυτό, ακριβώς πίσω είναι το γήπεδο της Εργάνης. Δηλαδή το γήπεδο της Εργάνης και του Ημιτού τα χωρίζει μια μάντρα. Ίσως αυτό σου φάνηκε. Μπράβο τόσο. Μπορεί να μην είδα καλά. Είναι και η ηλικία καμιά φορά. Εγώ λέω να πάμε αμέσως στο δεύτερο λοιπόν, όμιλο, Γιάννη. Πάμε στο δεύτερο όμιλο να δούμε λίγο αποτελέσματα. Ξεκινάμε. Κωνσταντίνε. Στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, ο Άρης Πετρούπολης επικράτησε του Χαραβγιακού με 2-0 και ανέβηκε στην κορυφή σε ένα μάτσο που οι φιλοξενούμενοι έχουν πολλά παράπονα από την διαιτησία του Γρήμα. Και αναφέρουν πως δεν του δόθηκε και πέναλτι στο 85, όπου και το μάτς ήταν ακόμα στο 1-0. Παρ' όλα αυτά, πόσο σε ενδιαφέρει αυτό τον Άρη Πετρούπολης που βρίσκεται στην κορυφή, αφού τα Πετράλωνα νομίζω αυτοκτόνησαν, καθώς ιτήθηκαν από την Πεύκη με 1-0. Και αναφέρουν σε αυτό το σημείο ότι η Πεύκη έτσι είναι δίμιο στον πρωτοπόρο, θα έλεγα. Είχαν κερδίσει και μέσα στα Σούρμενα την ομάδα των Σουρμένων. Έχει κερδίσει τις δύο από τις τέσσερις ομάδες στην έδρα τους που βρίσκονται στην κορυφή Πεύκη και σίγουρα αυτό είναι πολύ θετικό για την ανική ομάδα του Λευτέρη Βελέτζα. Ο Χολαργός, παρά το γεγονός πως έφαγε 4 γκολ περασμένη αγωνιστική, απέδειξε πως ήταν απλά ένα κακό, μια κακή παρένθεση.
εκείνο το μάτς για την ομάδα του Γιώργου Τσαμόπουλου και πέρασε νικηφόρα από την Ηλιούπολη επικρατώντας της Διάνας με 2-0. Ο Φωστήρας Ηλιούπολης πέτυχε πολύ σημαντική νίκη μέσα στο Χαϊδάρι και παραμένει ζωντανό στη μάχη της παραμονής με 2-1. Και ο Γεγάτο, όπως βλέπουμε, έγινε του 1-1. Θα δούμε περισσότερα εδώ από το Περιστέρι Γουσού Αργυρούπολης και θα σταθούμε. Ηλιούπολη Σούρμενα 1-1. Ηλιούπολη προηγήθηκε στο σκορ μόλις το 1 με τον Κυρίτσι. Τα Σούρμενα τελικά έμειναν όρθια και έσωσαν τον βαθμό στο 90 λεπτό με τον γκολ του Φωστέρη. Εκεί στο μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις λοιπόν στο γήπεδο, στο ντέρμπι των Νοτιών Προαστίων. Πανερυθρεϊκός Άγιος Θωμάς 1-1, όρθιος και Άγιος Θωμάς μέσα στην Ερυθρέα και δείχνει η ομάδα του Κώστα Τσινιά ότι δεν είναι ακόμα καταδικασμένη. Το παλεύει και μπορεί να φτάσει ακόμα και στην παραμονή της στην κατηγορία. Αντίθετα, ο Πανερυθρεϊκός δεν θα πηγαίνει τόσο καλά όσο θα περιμέναμε. Και τέλος, Αθηναίδα Χαλάνδρη 1-1. Ένα αποτέλεσμα που μάλλον βολεύει περισσότερο το Χαλάνδρη στην προσπάθεια που κάνει για την παραμονή του στην κατηγορία παρά την Αθηναίδα. Πάμε και στην βαθμολογία. Άρης Πετρούπολης 34 βαθμούς, Πετράλωνα 33, 28 για το Χαραβγιακό, 27 για τα Σούρμενα, Γουσού Αργυρούπολης 23, Χαϊδάρη Λεούπολη και Χολαργός στους 22 βαθμούς, ΑΟ Περιστέρι 21 βαθμούς, Διάνα Λεούπολης 20 μαζί με την Πεύκη, Πανερυθραϊκό στους 18 βαθμούς, Χαλάνδρη 17, 14 για το Φωστήρα Λεούπολης, Άγιος Θωμάς 11 και Αθηναίδα στους 10 βαθμούς. Ωραία. Πάμε να δούμε και το βιντεάκι. Δύο νομίζω. Α, όχι ένα. Είναι το βιντεάκι από Περιστέριου Γουσού Αργυρούπολης, το 1-1. Κωνσταντίνε. Ναι, ακριβώς αυτό είναι το μάτς φλόρα που έχουμε από τον δεύτερο όμιλο της Α Αθηνών. Ο Γουσού Αργυρούπολης του Γιάννη Λεβέντη ιτήθηκε με 1-0 την περασμένη αγωνιστική. Συγγνώμη, με 2-0 από την Ηλιούπολη την περασμένη αγωνιστική και έτσι έσπασε ένα ήττο σερί που είχε χτίσει για 9 αναμετρήσεις. Παρ' όλα αυτά δεν πτωήθηκαν οι φιλοξενούμενοι και σκοπεύουν να χτίσουν ένα νέο σερί ξεκινώντας τώρα εδώ με το βαθμό που απέσπασαν μέσα στο Περιστέρι από την ομάδα του Γιάννη Τάμπρατζη, η οποία έδειχνε πως θα μπορούσε να φτάσει σε μια σημαντική νίκη, καθώς προηγήθηκε στο σκορ, όπως βλέπουμε εδώ, μόλις το 44 με τον πάλι Γεώργο, προηγήθηκε σε ένα πολύ κομβικό σημείο, όπως είναι πάντα το να βρίσκεται μια ομάδα μπροστά στο σκορ λίγο πριν φύγει το ημίχρονο, όμως τελικά οι Αργυρούπολίτες δεν τα παράτησαν και ποτέ δεν τα παρατάει εδώ που τα λέμε μια ομάδα του Γιάννη Λεβέντη. Και στο 86 με τον Δραγκοντίδη διαμόρφωσαν το τελικό 1-1. Ωραία. Από αυτά λοιπόν. Από πάμε στη β' κατηγορία. Πάμε β' κατηγορία. Πάμε στη β' κατηγορία, ναι. Πρώτος όμιλος. Λοιπόν, Χαλκεδονικός Κολωνός 1-0. Μεταμόρφωση Άγια Λεούσα 2-1. Κοψαχίλα Αλσούπολη 5-1. Άμυλα Περιστέριου Νέα Σμύρνη 0-1. Αονά Αργυρούπολης Δάφνη Παλού Βαλέρου 0-3. Ιάσον Λυκόβρηση 2-1. Φίνικας Περιστέριου Καματερό 1-2. Και Γουσού και Σαριανής Έμος Πετρούπολης 0-4. Τι κρατάμε από αυτόν τον πρώτο όμιλο? Σίγουρα κρατάμε την τεράστια σε έκταση νίκη της Κοψαχίλας επί της Αλσούπολης. Ένα ντέρμπι κορυφής, μόνο στην χαρτιά τελικά ήταν, αφού η ομάδα του Αντώνη Κουφογιαννάκη ήταν φανταστική, ήταν πραγματικά για να κάνει την καλύτερη εμφάνιση τη σεζόν και επικράτησε απολύτως δίκαια της Αλσούπολης με 5-1. Παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας και επίσης πολύ σημαντικό το διπλό του Καματερού μέσα στο Φίνικα Περιστερίου. Όλο ανεβαίνει το Καματερό και δείχνει ικανό να διεκδικεί στην άνοδο και την άμεση επιστροφή του στην Α κατηγορία. Εδώ έχουμε πλάνα να πάμε τώρα να δούμε από την αναμέτρηση του Αόνα Αργυρούπολης με την Δάφνη Παλαιού Φαλήρου. Η Δάφνη Παλαιού Φαλήρου ακολουθεί κατά πόδα στην συμπολίτησα την Κοψαχίλα και μάλιστα υπάρχει εκεί το τοπικό ντέρμπι σε 2 εβδομάδες. Προήθηκε με 3-0 η ομάδα των. Σε ένα ντέρμπι εκεί των Νοτίων Προαστίων, καθώς και Παλαιοφάλαιρο και Αργυρούπολη προς τα εκεί εδρεύουν. Υπάρχουν παράπονα από την διαιτησία από την ομάδα του Αόνα Αργυρούπολης, παρά το γεγονός πως ιτήθηκαν με 3-0. Εξέβασαν εδώ παράπονα για το πέναλτι που έγινε, και με το οποίο προηγήθηκε η Δάφνη Παλαιοφάλαιρου με 1-0. Το ευστόχησε ο Καλλιωτζάκης. Εδώ βλέπουμε τον Ζησόπουλο από πολύ κοντά να κάνει το 2-0 και να πετυχαίνει σίγουρα ένα από τα πιο εύκολα γκολ της ποδοσφαιρικής του πορείας. Εδώ βλέπουμε τη δεύτερη κίτρινη που αντικρίζει ο ποδοσφαιριστής του Αονά και μένει με 10 παίκτες λοιπόν από νωρίς το παιχνίδι, μόλις από το 40 οι γηπεδούχοι, και έτσι και με 2-0 πίσω στο σκορ η ομάδα του Μπάμπη Κατσάνου ήταν δύσκολο να κάνει κάτι. Εδώ αποκαταστάθηκαν οι ισορροπίες αφού έχουμε αποβολή από πλευράς των φιλοξενούμενων. Παρ' όλα αυτά, παρότι πίεσαν οι γηπεδούχοι για να μειώσουν στο σκορ και μάλιστα δημιούργησαν εκεί κάποια προβλήματα στην ομάδα της Δάφνης Παλαιού Φαλήρου, η ποιότητα νομίζω των φιλοξενούμενων μίλησε και διαμόρφωσαν τελικό 3-0 με ποιον άλλο, με τον Καλλιωτζάκη, έναν από τους καλύτερους παίκτες αναμφίβολα που διαθέτει η Δάφνη Παλαιού Φαλήρου και γενικότερα και αγωνίζονται στην β' κατηγορία. Ωραία, Κωνσταντίνε. Πάμε και στον τρίτο όμιλο που έχουμε ένα βιντεάκι.
Δεύτερο όμιλο, τα αποτελέσματα λίγο. Ημιτός Αμπελόκηπη 1-1, Κεραμικός Χρυσούπολη 1-2, Ηλίσια 2004, Άγιαξ Σταύρου 1-4, Ποσειδών Απόλλων 0-1, Ελευθερούπολη Αστέρας Γράφου 1-1, Κυπούπολη Μελίσια 2-1, Αττικός Βρυλίσια 0-2 και Αρμενική Λαύρα 1-2. Εδώ έχει γίνει με έναν τίτλο του φιλοξενούμενου. Ναι. Έτσι, το κάγκελο. Μόλις ένας άσος. Ναι. Και μόνο τυχαίο δεν είναι που το κάνει η Κυπούπολη, νομίζω, καθώς η Κυπούπολη διαθέτει όντως ίσως και την ισχυρότερη έδρα στην Β' κατηγορία. Ωραία. Βρυλίσκια, Λαύρα, Αργυρούπολης, πραγματικά πολύ σημαντικά διπλά. Εντάξει, Άγιαξ Σταύρου και Απόλλων Χαλανδρίου και αυτά σημαντικά διπλά, αλλά ήταν τα φαβορί στην αναμέτρηση. Και επίσης πολύ σημαντικό διπλό της Χρυσούπολης που δείχνει ότι παραμένει ζωντανή στην μάχη της παραμονής. Και τέλος, Ημιτός Αμπελόκηποι και Ελευθερούπολη Αστέρα Ζωγράφου μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις 1-1. Νομίζω ότι έχει γραμμές δίκαια. Πολύ ωραία. Τα αποτελέσματα αυτά. Πάμε στον τρίτο όμιλο για να ολοκληρώσουμε με την ΕΨΑ. Να δούμε εδώ τα αποτελέσματα. Αναγέρηση Ανθούπολη 0-5, Παράδεισος Αούλιο 0-2. Το ήλιο πετάει. Άγιος Δημήτριος Παπάγος 1-1. Καλαμάκι Γλυφάδα 1-0. Αρίσκο Λαργού Θεία Λαγίου Δημητρίου 0-2. Ιερά Πολύ Ατρόμητος 1-1. Γκυζιακός Αοβύρων 2-2. Και Γαλάτσι Θεμιστοκλής 1-0. Πρωτού πάμε στο βίντεο που έχουμε, Άγιος Δημήτριος Παπάγος 1-1, τι κρατάμε από εδώ, Κωνσταντίνε? Σίγουρα κρατάμε την πολύ σημαντική νίκη της Ανθούπολης στην προσπάθεια που κάνει για την παραμονή, με 5-0 μάλιστα, μέσα στην έδρα της αναγέννησης. Ο ΑΟ Ηλίου συνεχίζει ακάθεκτος, δύσκολα πλέον θα χάσει την άνοδο, νομίζω, αν και παραμένει ένας ολόκληρος γύρος. Παρ' όλα αυτά έχει μεγάλη διαφορά από τους διώκτες του ΑΟ Ηλίου. Πολύ ωραία. Έτσι, λοιπόν. Καλαμάκι παραμένει επίσης πολύ σημαντική νίκη στην μάχη της παραμονής. Η Θεία Λαγίου Δημητρίου πέρασε δύσκολα από το Χολαργό, πέρασε όμως και παραμένει και αυτή και διεκδικεί επίσης όριστην άνοδο στην κατηγορία. Και το Γαλάτσι επίσης επικράτησε το Μιστοκλή με 1-0. Η ομάδα Θανάση Ζαμπούρα δείχνει ικανή για το καλύτερο φέτος. Ωραία, πάμε να δούμε και το βίντεο. Εδώ Άγιος Δημήτριος Παπάγος 1-1. Αλλαγή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας του Αγίου Δημητρίου, καθώς ανέλαβε ο Θοδωρής Κουτσουδάκης. Παρ' όλα αυτά, ο Αντώνης Καρπούζας δεν αποχώρησε από την ομάδα, αλλά κατέχει το πόστο του τεχνικού διευθυντή. Ναι, καλά το είπα, του τεχνικού διευθυντή. Από εκεί και πέρα, το μάτς ήταν στο 0-0 μέχρι το 75, με λίγες συγκινήσεις θα λέγαμε. Όμως τα τελευταία λεπτά έγινε πραγματικά ποδοσφαιρικά πάντα, λέμε, θα αναφερόμενοι, χαμός. Προήθηκαν στο 75 οι φιλοξενούμενοι του Γιάννη Ντόκου με 0-1, με τον Φατούρο. Εδώ οι αγκαλιές, και είναι λογικό να πανηγυρίζουν έναν γκολ μέσα σε μια δύσκολη έδρα όπως είναι αυτή του Αγίου Δημητρίου. Όμως τελικά οι γηπεδούχοι δεν είναι ότι καλύτερο για αυτούς η ισοπαλία. Καθώς θα ήθελαν την νίκη για να πλησιάσουν τις πρώτες θέσεις. Παρ' όλα αυτά, έτσι όπως πήγε το μάτς, ίσως αν δεν μπορείς να κερδίσεις, τουλάχιστον να μην χάσεις. Έσωσαν το βαθμό με τον Δαλκαφούκη. Και μάλιστα εδώ έχουμε έναν γκολ το οποίο ακυρώθηκε ως offside. Δύσκολο βέβαια να κρίνουμε από εδώ ψηλά. Και έχασαν την ευκαιρία να κάνουν και την ολική ανατροπή στο τέλος οι γηπεδούχοι. Λοιπόν, αυτά. Πάμε. Λοιπόν, δώστε μου, έχουμε πρώτο όμιλο ΕΠΣ Πειραιά. Πολύ ωραία τα αποτελέσματα. Ατρόμητος Πειραιά, Δόξα Πειραιά 2-0. Πατζηζηφιακός Πανεπιστημιακός 1-1. Θύελλα Αχιλλέας Ερμής Κορυδαλλού 0-6. Δραπετσόνα Αμφιάλη 0-0. Οδηγή Τριαστέρα για Δραπετσόνα 0-3 Ανεφαγόνος. Αετός Κορυδαλλού Ίκαρος 1-0. Μαύρος Αετός Μοσχάτο 0-3. Όπως με ενημερώνουν, έχουμε ήδη εξέλιξη στο αστυνομικό τμήμα του Μοσχάτου. Έγινα σε Ένωση Ρέντι 1-2. Λοιπόν, πάμε στη βαθμολογία. Το Μοσχάτου είναι στην κορυφή με 41 βαθμούς. Αγκαζέ βέβαια με τον Ατρόμητο Πειραιά. Θα δούμε ποιος θα αντέξει μέχρι το τέλος. Αετός Κορυδαλλού με 40. Ερμής Κορυδαλλού 38. Ίκαρος 30. 29. Ιαφιάλη Ρέντι 21. Δόξα Πειραιά 19. Θέλω ένα σχόλιο για αυτό το πρώτο όμιλο από τον κύριο Δαρζέτα. Όπως είπαμε και προηγουμένως, υπάρχουν αυτές οι ομάδες, οι τέσσερις ουσιαστικά ομάδες, οι οποίες διεκδικούν την άνοδο. Το Μοσχάτο, όπως προαναφέραμε, που έχει ενισχυθεί ακόμα περισσότερο τώρα στις μεταγραφές. Ο Ατρόμητος Πειραιά, ο οποίος διαθέτει και αυτός μια πολύ καλή ομάδα, νεανική, είναι στην κορυφή. Ακολουθεί ο Αετός, μια σταθερή αξία στο πειραϊκό ποδόσφαιρο, Αετός Κορδαλού με 40 βαθμούς και 38 βαθμούς πίσω, 2 βαθμούς είναι ο Ερμής. Αυτές οι τέσσερις ομάδες είναι που μένουν στο παιχνίδι της ανόδου. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε ένα λεπτό. Όπως σας είπαμε πριν από λίγο, έχουμε εικόνα από την σύλληψη του ποδοσφαιριστή της ΑΕ Μοσχάτου. Εδώ είναι η φωτογραφία. Ο Σταμάτης ο Σαπαλίδης, λοιπόν, συνελήφθη πριν από λίγο για το αδίκημα των τριών γκολ που πέτυχε εκτός έδρας επί του Μαύρου Αετού Ολυμπιάδος. Εσύ τι περίμενες, θα ακούσεις κανένα αστυνομικό δελτίο? Κάλε, με τρόμαξες. Τόση ώρα τρέμει η Φλόρα. Μα είναι δυνατόν. Καταζητείτε. Λοιπόν,
Τώρα, πάμε γρήγορα να δούμε τα αποτελέσματα στο δεύτερο όμιλο, τη βαθμολογία. Ένα σχόλιο από όλους και κλείσαμε. Γρήγορα την κάρτα, σας παρακαλώ πολύ. Καταλαβαίνω την πίεση. Ορίστε. Μάλιστα. Δεν έχουμε χρόνο. Ωραία, δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Μία κουβέντα από τον κύριο Σκανδάλη και μία από τον κύριο Δεζάζητα για να κλείσουμε. Δυστυχώς. Να σας ευχαριστήσω βασικά. Ευχαριστώ και εγώ που με καλέσατε. Ευχαριστώ που για πρώτη φορά δείξαμε τα παιδιά μας, τις ακαδημίες μας. Ελπίζω να ξανάρθω και να συζητήσουμε άλλα πράγματα. Πολύ περισσότερα πράγματα. Ναι. Κύριε Δεζάζητα, να σας ευχαριστήσω ειλικρινά. Θα χαρώ να είστε ξανά κοντά μας. Γιατί νομίζω ότι έχουμε. Μου καλάρεσε και θα το σκέφτομαι να ξανάρθω. Σας άρεσε. Θέλουμε και χαμόγελα κιόλας εδώ. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, με το 1, με το 2. Με το 3. Κοίτα να δεις το σύστημα πώς πάει, το καραβάς για τα τσανικάει. Εσείς δεν είστε πουθενά, γιατί φωνάζουμε πολύ πιο δυνατά. Καραβάς! Τέλεια, λοιπόν, με αυτές τις όμορφες φωνές, πραγματικά, πολύ ωραία έκπληξη από τα παιδάκια του Καραβά. Φλόρα μου, να τα ευχαριστήσουμε, να ευχαριστήσουμε αυτή ευχαριστήσουμε. Την πολύ μεγάλη οικογένεια του ΑΟΥ Καραβά που πραγματικά μας έδωσε ζωντάνια με αυτό το όμορφο κλείσιμο. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν όλους εσάς και εγώ και η Φλόρα που ήσασταν κοντά μας για 2 ώρες. Να ευχαριστήσουμε όλους τους συνεργάτες μας που βρίσκονται πίσω από τις κάμερες και κάνουν ένα πραγματικά τιτάνιο αγώνα. Τη διεύθυνση της Alert τηλεόρασης την επόμενη Δευτέρα στις 7 η ώρα και πάλι ζωντανά. Εδώ δίπλα στο Εραστεχνικό Ποδόσφαιρο. Καλό βράδυ. Γεια σας.